Φίλες και φίλοι του Λίμπερα 107,4, καλημέρα σας. Σάββατο 20 Απριλίου, μπαίνουμε σιγά σιγά στην εβδομάδα, στη μεγάλη εβδομάδα. Έτσι, μπαίνουμε σιγά σιγά σε εβδομάδα που θα έχουμε πολλές εξόδους από τις πόλεις. Μπαίνουμε σε επικίνδυνες μέρες, σε επικίνδυνη σεζόν. Μπαίνουμε στα κόκκινα. Έτσι, ιδιαίτερη προσοχή, θα τα πούμε σε όλη την εκπομπή. Αλλά τώρα θέλω να σχολιάσω κάτι το οποίο βλέπεις. Δεν είναι ότι αργήσαμε να μπούμε γιατί μας αρέσει αυτό το τραγούδι και θέλουμε. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τόση ώρα, έχουμε βγάλει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία με το νέο Volvo XC40, το οποίο τελεί υποδοκιμή. Καλά τα λέω, Γιάννη Αντωνόπουλε. Πολύ καλά τα λες, μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, και πρόσεξε τώρα τι γίνεται, Γιάννη Αντωνόπουλε. Τον λες, έλα λίγο πιο εδώ να βγει η φωτογραφία. Μπορούσαμε να το βάλουμε και εδώ πέρα όμως. Θα μπορούσαμε. Όχι, θα πάω εκεί πέρα. Και απλά φαίνεται έτσι, σαν να είμαστε εμείς οι δύο. Και βγαίνει κάποιος, πώς να το πω τώρα, σαν την οικογένεια Άνταμς, ρε παιδί μου, κάτι προβάλλει από εκεί πέρα πίσω και έτσι. Ο Τάσος, να ξέρεις, πάντα είναι εκεί. Θέλει λίγο να είναι εκ των όπισθεν. Ναι, αλλά δεν φαίνεται. Πώς, δηλαδή, πώς δεν φαίνεται, μια χαρά φαίνεται. Τι φαίνεται τώρα, μια. Τι θες να δεις, το πάνω μισό μας ενδιαφέρει. Έπρεπε να το βάλουμε εκεί πέρα. Θα πάμε πάλι να κάνουμε ένα Photoshop, να το βάλουμε τη δεξιά μεριά. Μπορούσαμε να το βάλουμε και τη δεξιά μεριά. Ναι, έτσι μόνο, εκεί πέρα πίσω στο προπαγκάτσα από πίσω. Ναι, ναι. Εντάξει. Όχι, αυτό τι γίνεται γιατί μας κάνει μαθήματα φωτογραφίας. Αλλά. Αυτός. Ναι, μας κάνει εμάς μαθήματα φωτογραφίας. Πώς θα φωτογραφίσουμε τα αυτοκίνητα. Ο Τάσος. Και έτσι. Ναι, δηλαδή έχουμε τον Ιγνάτη τον Μποτσάκη που είναι επαγγελματίας φωτογράφος του site έτσι, και της εκπομπής και όλα αυτά εδώ safety car, αλλά μετά έχουμε τον Τάσο, πώς είναι ο αρχηγός, υπαρχηγός ας πούμε της φωτογραφίας. Ναι, ναι. Και πήγε και κάθισε εκεί πέρα. Το γατί μου. Πάλι καλά όμως, είναι ένα τόσο όμορφο αυτοκίνητο έτσι, που μπορεί ακόμα να αναδείξει και την ομορφιά του Τάσου Κοτσάνη. Καλημέρα Τάσου Κοτσάνη. Καλημέρα. Εντάξει, τα σχολεία εσείς ήθελες, το έπρεπε, το έπρεπε από μέσα. Αυτό βλέπαμε τόση ώρα, την μπράβο, φωτογραφία. Μπράβο ρε, λοιπόν, μπράβο ρε. Κανόνισε τι θα κάνεις καταρχήν. Έχουμε πάρα πολλά θέματα, έχουμε διαγωνισμό. Έχουμε την έκθεση που γίνεται την Auto Tuning. Έτσι εκεί που θα πάμε και εμείς μετά από εδώ. Και όσοι πιστοί θα έρθετε να σας βρούμε. Αλλά πριν πούμε διαγωνισμούς, πριν πούμε το οτιδήποτε, να πούμε ποιος είναι χορηγός αυτής εδώ της εκπομπής. Kia Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών. 2-31-0-4-74-174. Παίρνετε τηλέφωνο, κλείστε ένα test drive με ένα από τα μοντέλα της Kia. Πλήρης γκάμα. Έχει. Πήκαν. Το σύντα απ' έξω. Το στόνικ. Δεν αρχίζει από κάτω. Δεν πάει προς τα πάνω. Είναι, πάει ξεκινάει πάνω, από τη μέση κάτω. Και μας πηγαίνει σαν σερ. Εννοείται. Πικάντο. Θες από το πικάντο να ξεκινήσεις. Θέλω να το πω τελευταίο. Το παίρνεις με τη σειρά ρε φίλε. Από κάτω προς τα πάνω. Πικάντο. Ρίο. Κακές παιδερές. Στόνικ. Σιντ. Προσιντ. Ναι. Προσιντ. Καταπληκτικό το προσιτ. Παιδιά, το κατεβάσανε σε άσπρο. Αυτό το είδα, φωτογραφία. Το είδα. Ήταν απίστευτο. Και το Sportage, το οποίο νομίζω ότι με 22.000 ευρώ 16 με 177 άλογα και 7 χρόνια εγγύηση για όλα τα μοντέλα, εργοστασιακή εγγύηση, πολύ βασικό, 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για όλα τα μοντέλα Kia, Kia Velmar, εδώ στην Θεσσαλονίκη, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, ο μεγάλος χορηγός εκπομπής Safety Car. Πάμε όμως να δώσουμε και τον διαγωνισμό, γιατί Τάσο, εντάξει, τελειώνει έτσι και ο Απρίλιος σιγά σιγά. Να δώσουμε και ένα-δυο φορές ακόμα το Μάιο και μετά κάνα καλοκαιρινό προορισμό. Καθαρά καλοκαιρινό. Οπότε, μια-δυο ευκαιρίες μείνανε για εσάς. Ξενοδοχείο παραδοσιακό, σας περιμένει στο Λουτράκι Αριδέας. Με διανυκτέρευση με ημιδιατροφή, πρωινό και ένα γεύμα όποτε εσείς θέλετε και έτσι πεινάσετε. Κατεβαίνετε στο εστιατόριο,
και κάνετε και το γεύμα σας, το οποίο είναι πλουσιοπάροχο. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ εκεί τον Τάκη τον Λιούγα, το παραδοσιακό, γιατί όσοι έχουν πάει, πραγματικά έχουν πει τα καλύτερα. Και για το ξενοδοχείο και για το φαγητό και για όλη την περιποίηση των οπαδών της εκπομπής Safety Car. Και γι' αυτό παραμείνει ακόμα συνεργάτης. Φυσικά. Δεν θέλουμε κάτι για το οποίο να μην έχουν προβλήματα όσοι πάνε και κλείνουν σε ένα ξενοδοχείο. Θέλουμε να είναι εξυπηρέτηση άψογη. Και έχουμε βρει ευτυχώς ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία στην περιοχή. Οπότε, για να κερδίσετε αυτό το δώρο, έτσι και να πάρετε τον καλό στην καλή σας και να πάτε ένα διημεράκι να χαλαρώσετε εκεί στα λουτρά του Πόζαρ, στην ευλογημένη αυτή γη, έτσι να ξανανιώσετε, παίρνετε κινητά τηλέφωνα στο χέρι, γράφετε FM, αφήνετε ένα κενό, όνομα τεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526, 11 παρα 5 θα κάνουμε την κλήρωση, δεν θα κάνουμε πολλά παραδοσιακά ακόμα, έτσι 2-3 ακόμα, maximum να γίνουν, τρέξτε να προλάβετε και δεν είναι φυσικά αναγκαίο να πάτε το επόμενο Σαββατοκύριακο ή το μεθεπόμενο. Μπορείτε στη διάρκεια και 3 μηνών και 4 μηνών, αφού θα δώσουμε εμείς το όνομά σας, να πάτε να περάσετε όμορφα ένα διήμερο. FM, κενό, όνομα τεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι κερδίζετε σήμερα και παίρνετε τηλέφωνο και λέτε, έλα τις γιορτές του Πάσχα να πάω εκεί. Παιδιά, καταλαβαίνετε ότι... Εντάξει, έχει 50 δωμάτια τώρα εκεί πέρα, είναι μεγάλο, δεν είναι μικρό, αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει ο αέρας και 3 μήνες και 4 μήνες να πάτε να πάρετε το, να παραλάβετε το δωράκι σας. Να πάτε το τρίμηνο του Άγιου Πνεύματος. Α. Και αυτό σωστό το σκουτσάνι. Εντάξει, είναι λίγο μακρύ, γιατί πέφτει και το Πάσχα λίγο έτσι τέλος Απριλίου, αλλά το κανονίζεις από τώρα, μια καλή εκδρομή, να πας και να περάσεις όμορφα εκεί στο Λουτράκι, Αριδέα, στο Πόζαρ. Έτσι είπαμε, 11 παρα 5 θα κάνουμε την κλήρωση, οπότε τρέξτε να προλάβετε. Κατά τα άλλα έχουμε πάρα πολλά νέα για εσάς σήμερα. Το πιο ανησυχητικό βέβαια για όλους εσάς, ειδικά εδώ της εκπομπής Safety Car, γιατί ξέρουμε ότι πολλοί από εσάς είστε έτσι λίγο παραπάνω large, να ξέρετε ότι στο στόχαστρο 9.500 supercars με βουλγάρικες πινακίδες. Να μην έχω ένα. Το αν έχεις ένα ή όχι δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Ναι, αλλά αν είχες ένα θα σου στο στόχαστρο. Σωστά. Ξέρεις, τώρα αυτό. Δεν είμαι. Τώρα δεν είσαι στο στόχαστρο. Μπαράζ ελέγχων αναμένεται να πραγματοποιήσει αμέσως. Έτσι, το, δηλαδή το προσχές διάστημα να ξέρετε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων ώστε να περιορίσει το φαινόμενο κυκλοφορίας υπερπολιτελών αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού, πολύ μεγάλου κυβισμού, με βουλγάρικες πινακίδες. Έχουν ήδη συνεργασία με τις υπηρεσίες μεταφορών της Βουλγαρίας. Όχι, γιατί νομίζαν μερικοί ότι δεν θα γίνει αυτό κάποια στιγμή. 9.500 οχήματα. Οι ιδιοκτήτες τους κατέθεσαν τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων τους, τα έκαναν εξαγωγή στη Βουλγαρία, όπου κάνανε ταξινόμηση αποκτώντας βουλγάρικες πινακίδες κυκλοφορίας. Ωστόσο, το λάθος που μπορεί να στοιχήσει ακριβά στους παραβάτες έχει να κάνει με το γεγονός πως τόσο στην ελληνική άδεια που είχε κάποιο όχημα, όσο και στη νέα βουλγάρικη άδεια κυκλοφορίας κάποιων οχημάτων, εμφανίζονται οι ίδιοι ιδιοκτήτες, γεγονός που κάνει εύκολη τη δουλειά των στελεχών της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Το κάνεις που το κάνεις. Κάντο λίγο πιο. Α, μη φαίνεσαι, δηλαδή. Κάντο λίγο πιο όμορφα. Α, το γράψεις το όνομά σου. Γράψω. Ναι. Δηλαδή, το έχω εγώ. Έτσι. Το γράφεις στον Κοτσάνη. Έτσι, μπράβο. Εντάξει. Λοιπόν, ειδικότερα μόλις διαπιστωθεί πως σε κάποιο όχημα έχουν αλλάξει πινακίδες κυκλοφορίας, αλλά όχι οι ιδιοκτήτες, θα προχωρά σε ελέγχους και θα έχουμε τα διάφορα πρόστιμα. Θέλω και τον τρόπο. Δηλαδή στον άλλο που θα το κάνει, δηλαδή μην το γράφεις το όνομά σου. Ναι. Έτσι. Και έχουν πει θα συνεργαστεί η ΑΔΑΕ, η ΑΔΕ μάλλον, με τη Βουλγάρια και το Υπουργείο Μεταφορών. Μάλιστα. Και θα δώσει στοιχεία το Βουλγάρικο Υπουργείο Μεταφορών στην ελληνική κυβέρνηση. Πώς δεν θα δώσει, θα δώσει. Και σιγά. Θα δώσει.
Και εκεί θα καταλάβεις πόσες είναι αυτές οι εικονικές εταιρείες στη Βουλγαρία. Όταν μπορείς να πας στη Βουλγαρία να κάνεις χωρίς μεγάλη γραφειοκρατία, έτσι, να ανοίξεις μια εταιρεία με πάρα πολύ χαμηλό κόστος, έτσι, έχοντας έναν χώρο, ναι, νοικιάζοντας σε έναν χώρο το οποίο σου βγαίνει 100 ευρώ το μήνα, ας πούμε, τα πράγματα γίνονται πολύ απλά στη ζωή σου μετά. Αλλά θα έρθει και έρχεται και το πλήρωμα του χρόνου κάποια στιγμή που τα βλέπεις αυτά μπροστά σου. Λοιπόν, πάμε λίγο να πούμε τις πρώτες καλημέρες, γιατί είναι πάρα πολλές. Και να πούμε ότι... Ναι, πες εσύ. Πάντως με αυτό με τις εταιρείες πάλι ακούστηκαν, γράφτηκαν. Ναι, ότι θα τις ελέγξουν τις εταιρείες και τίποτα. Και δεν σκέφτομαι, ας πούμε, ότι το βουλγάρικο κράτος θα δώσει στεγνά, όπως έδωσαν οι Ελβετοί στεγνά πολύ κόσμο για τις τράπεζες που δώσανε, που είχαν λεφτά. Ναι. Για να σταματήσει όλο αυτό και να μην πηγαίνουν στη Βουλγαρία. Να μην πληρώνουν τέλη τώρα κυκλοφορίας μεταξύ εκεί, εφορία εκεί. Δεν συμφέρει και τους Βούλγαρους, σου λέει, γιατί αφού τα παίρνουμε και εμείς μια χαρά εδώ. Αυτό είναι πάνω απ' όλα. Δεν υπάρχει κι άλλο. Τέλος πάντων, αντί να κάνει κάτι να κρατήσει αυτούς εδώ, τους κυνηγάμε και έξω, μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρες στην Αναστασία από Βόλο, στον αγαπητό φίλο και συνάδελφο τον Κώστα το Φούζα, το News Auto, στον Αθανάσιο που ψάχνει απεγνωσμένα και ένα εισιτήριο για το σημερινό, για το αυριανό μάτς. Τώρα περίμενε, μην... Τον Πανετολικό. Τώρα θα το βρεις, περίμενε. Στην Χρύσα από τη Μαγευτική Κερασιά, στον Παναγιώτη τον Πρόεδρο, στον Κώστα από τη Βέρεια, στον Βάιο Βάιο ακόμα έρχεσαι, έτσι. Που θα αρχώσουν και καλά από εδώ, από εκεί. Τουλάχιστον, να, μετά στην έκθεση την Auto Tuning, να τα πούμε. Στον Φωτάρα από την Καλαμαριά, στον φίλο και συνάδελφο τον Γιώργο τον Δαμιανίδη, στον Άλεξ τον Μαυρίδη, ο οποίος μας περιμένει στην έκθεση μετά από εδώ, στον Σάκη από Λαγκαδά, στον Νίκο τον Μουρατίδη, στον Δημήτρη και στην Αναστασία, στον Μιτσάρα, στον Μπάμπη από το Μεσημέρι, στον Λάζαρο από Καλαμαριά, στον Τάσο Τάσο από το Χωριάτι, στον Θανάση από Καλαμαριά, στον Βασίλη τον Παλαιοκώστα από κάτω από την Αθήνα με τους καθαρισμούς εκεί πέρα που φτιάχνει τα μοτέρ, τα κάνει ολοκένουργια. Στον Σάβα, στον Γιώργο τον Τζελεπίδη, στη Φόφη από Καλαμαριά, στην Αναστασία από το Βόλο, στον Γιώργο, Γιώργος, Τζον, στον BMXT που δεν θα μας πει ποτέ το όνομά του και στον Ραγκάτς τον Παύλο. Έτσι, πρώτες καλημέρες. Όντως δεν θα μας πει ποτέ το όνομά του. Θα το κρατήσει μυθικό. Και στον Τζόρτζο από Καστοριά. Ας στείλε μας το όνομά σου, δεν το πούμε πουθενά. Να ξέρουμε ότι είσαι εσύ. Έτσι. Είναι λίγο. Εντάξει. Καλό το ψευδόνιμο. Κινέζικο αυτοκίνητο θα παίρνατε. Κινέζικο αυτοκίνητο. Αν τηρούσε κάποιες προδιαγραφές, γιατί όχι. Υποτίθεται ότι τα τηρούνε πια. Αν τηρούσε κάποιες προδιαγραφές ασφαλείας και ήταν κατάλληλα για. Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές τουλάχιστον, γιατί όχι. Λέγαμε για τους Κορεάτες όταν ήρθαν. Τι θα πάρεις Κορεάτη. Καλά, το ότι θα γίνουν, θα πάει προς τα εκεί το θέμα, θα πάει. Μπορεί να έχει πάει ήδη και να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι εμείς, αλλά το ότι θα πάει κατά και θα πάει. Υπομονή, γιατί θα έρθουν δύο εταιρείες πάντως κινέζικες στην Ευρώπη και ψάχνουν να βρουν και αντίστοιχο εισαγωγή εδώ στην Ελλάδα. Με τη μία να είναι η Τσέρι, η οποία μας είχε απασχολήσει και στο παρελθόν. Η Τσέρι με εκείνα τα μικρά αυτοκίνητα πόλης που είχε πρωτοφέρει. Η άλλη είναι η GAC Motors και οι δύο, όπως είπαμε, ψάχνουν να βρουν για εισαγωγή. Κάτω το 2020 είναι να μπουν σε κυκλοφορία τα μοντέλα της εδώ. Η GAC κατά βάση θα φέρει SUV και SUV ανώτερης κλίμακας, δηλαδή τύπου premium μοντέλα. Αλλά πάμε να χτυπήσουμε, σοβαρές εταιρείες, αλλά με value for money. Αυτά που βλέπαμε δηλαδή από τους Κορεάτες όταν είχαν πρωτοέρθει. Κάπως έτσι. Εντάξει, οι Κορεάτες δεν ήρθαν με premium. Δεν ήρθαν με, ναι, εντάξει. Όπως και να έχει, αυτά που βλέπω εγώ στις κινέζικες εκθέσεις. Δεν είναι σαν αυτές οι εταιρείες που είναι, όπως είπε και ο φίλος μας ο Πολάκης, copy-paste. Είναι δικά μας, τα βγάλουμε από την αρχή, εμείς σχεδιάζουμε. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Έτσι ξεκίνησαν όλοι, με copy-paste. Αποκλείεται. Αλλά πλέον, ναι, σιγά σιγά αρχίζουν, διαφοροποιούνται
Πλέον προσλάβανε Κινέζους για να μπορούν να κάνουν τις σχεδίες. Η The Cherry είναι να ανοίξει R&D στην Γερμανία. Αχα. Οπότε από εκεί ίσως ξέρεις πώς έκανε η Hyundai όταν πρώτο ήρθε στην Ευρώπη και άνοιξε το πρώτο ευρωπαϊκό κέντρο σχεδιασμού και μελέτες και οπ, εξευρωπαίστηκε. Κάπως έτσι θα γίνουν και αυτοί. Τυχαίο, πηγαίνει στη Γερμανία. Καθόλου. Είναι το κέντρο της Ευρώπης. Θες δεν θες. Εντάξει, είναι και συμφωνίες που παίζονται. Μπορεί. Μεταξύ κρατών. Εντάξει, και. Θέλει και η Γερμανία. Εγώ θεωρώ ότι σίγουρα κάπου θα υστερούν. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να σου φέρει αυτοκίνητο από την Κίνα που να λες. Ναι, ρε, είναι ευρωπαϊκό. Κάπου θα έχει κάποια. Αλλά πιστεύω ότι με τον καιρό ακόμα και αυτά που θα πάρουν θα εξαφανιστούν. Δεν έχει. Τόσα και τόσα βγάζουν. Και με τα κινητά όταν ξεκινήσανε, ποια Κινέζικα και ποια Κινέζικα, και έχουν φτάσει οι Κινέζικες εταιρείες κινητών να είναι εισάξεις με τις Κορεάτικες. Εντάξει τώρα, κινητό με αμάξι. Ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Δεν έχει κινητό, με τεχνολογία το ένα, τεχνολογία και το άλλο. Ναι, τεχνολογία, αλλά ξέρεις τι γίνεται τώρα. Αν ο άλλος στο κινητό είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί στο κινητό. Λες να δώσω 7-8 εκατοστάρικα να πάρω αυτό ή να πάρω τις ίδιες δυνατότητες με 200 ευρώ σε κινέζικο, 250 σε κινέζικο. Τουλάχιστον λες αν τυχόν ούτως ή άλλως τα κινητά τα καινούργια ξέρεις ένα χρόνο είναι. Παραπάνω δεν. Ένα-ενάμιση χρόνο δεν έχει παραπάνω. Μετά ξέρουμε τι γίνεται. Είτε το ένα είτε το άλλο έτσι. Αλλά λες θα χάσω και τι, θα χάσω 250. Τώρα όταν φτάσεις όμως σε σημεία για αυτοκίνητο το οποίο μπορεί να κάνει 20, 22, 25 χιλιάρικα και λες πάρα. Κοίτα, εκεί το πας ότι αν πάρουν αυτοκίνητο που λες εσύ 20, 22, 25 χιλιάρικα που αντίστοιχα σε κάτι ευρωπαϊκό θα πήγαινα στα 50 ή στα 40. Γιατί θα μπορεί να μιλάμε για τέτοιες διαφορές. Είναι, εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω, είναι έτοιμοι οι Έλληνες να αγοράσουν κινέζικο αυτοκίνητο σαν νομοτροπία? Όχι. Γιατί αυτό που είχαμε δει τότε με τις Κορεάτικες, έτσι, όταν ξεκίνησαν και βλέπαμε πρώτα, ας πούμε, είχε έρθει το Excel και το Coupé. Το S-Coupé, το πρώτο εκείνο. Λοιπόν, είδαμε ότι, εντάξει, το Excel, επειδή τότε είχε και 2.700.000, ήταν φθηνό, πολύ φθηνό, ναι. Δηλαδή όταν Corolla ή ένα αντίστοιχο Ιαπωνέζικο είχε 4.200 και πήγαινε μέχρι. Ναι, το έβλεψε με 2.700 και έλεγε ο άλλος, εντάξει, θα το πάρω, ας πούμε. Ναι, αλλά μέχρι εκεί δεν είχε πάρα πολύ. Μετά σιγά σιγά, έτσι και μιλάμε πιο πολύ για την Hyundai, γιατί η Kia με το Σέφια δεν τράβηξε, η αλήθεια είναι εδώ πέρα. Εκεί, γιατί είχε το κακό ότι πατούσε πάνω στην Opel. Ναι. Αλλά σιγά σιγά, δειλά δειλά, μετά από μια πενταετία, εξαετία. Πότε αφού έγινε? Πότε έγινε? Όταν ήρθε και το Accent. Όχι, πότε και ανέβηκε η Kia, θυμάσαι, όταν έγινε στην σύμπραξη με την Hyundai. Ναι, και από της. Τότε που ήταν, ας πούμε, είχαμε το 2006 το πρώτο το SID. Ναι. Το οποίο πρώτο SID τον Δεκέμβριο του 6 που είχε παρουσιαστεί τότε, αν δεν κάνω λάθος, που είχαμε μπει μέσα και λέγαμε αποκλείεται να είναι κορεάτικο. Ναι, γιατί είχε σχεδιαστεί στην Ευρώπη. Ναι, και είχε μπει όμως και φάνηκαν τα δείγματα τότε ότι θα βάλουμε ποιότητα. Ναι. Έτσι. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο πλέον να δίνουν κορεάτικα, να βλέπεις, δηλαδή, τώρα πριν 10 χρόνια που μας είχαν, όχι 10, πριν 5-7 χρόνια σε μια παρουσίαση μας είχαν πει ότι στην Hyundai ότι εμείς θα γίνουμε, λέει, πέμπτο brand name. Οι μισοί δημοσιογράφοι τους κοιτούσαμε λίγο παράξενα, ας πούμε. Και τώρα βλέπεις ότι έχουν πάει στο 8-7 και ανεβαίνουν συνέχεια. Εγώ για τη Hyundai μάλωνα από το 1998 που τους έλεγα, όλοι μιλάει ποιο είναι η Κορεά, λέω, θα τους ζήσεις Κορεάτες, λέω. Ναι, γιατί βάλανε το στόχο και τον καταφέρουνε. Αλλά τα πρώτα 5-7 χρόνια μέχρι να συνηθίσουμε στην ιδέα του κορεάτικου, θα μου πίστανε και άλλα τα μεγέθη. Τα μεγέθη. Είχαμε και λεφτά. Είχαμε και λεφτά. Τώρα.
Τώρα πας σε έναν ηγέτη παγκόσμιας δύναμης που είναι ο Κινέζος, η αγορά του είναι από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως, έχει το χρήμα, έχει πλέον την τεχνογνωσία και θα μπει πολύ πιο γρήγορα στην Ευρώπη. Ναι. Είναι το μόνο και σίγουρο αυτό. Εκεί που κάπως ήθελα να καταλήξω, ότι ό,τι και να είναι, τα δικά τους αυτοκίνητα απευθύνονται σε μια αγορά πόσων εκατομμυρίων. Και μόνο την Κίνα να πάρεις και τις Ινδίες. Δηλαδή δεν μπορεί να, είναι, να το έχουν τόσο πια το θέμα του. Εντάξει, δεν είναι ποιοτικό, χαλάει γρήγορα, και εγώ δεν ξέρω τι θα πάρουμε άλλο. Δεν μπορεί. Ένα time out, επειδή θα πάμε στο διάλειμμα, να πούμε λίγο. Καταρχήν μπορείτε να μπαίνετε στην ομάδα Safety Car στο Facebook, έτσι, και να στέλνετε εκεί τις καλημέρες σας και ό,τι θέλετε να πείτε. Όπως επίσης, έτσι, και αν θα παίρνετε έτσι κινέζικο αυτοκίνητο ή όχι, έτσι, σαν, ναι, τέτοιο, σαν γκαλοπάκι. Ναι, σαν ένα μικρό γκάλοπ, αν θα παίρνατε κινέζικο αυτοκίνητο ή πώς θα βλέπετε κινέζικα αυτοκίνητα και εδώ, αλλά και στο διαγωνισμό που έχουμε για το ξενοδοχείο παραδοσιακό στο Λουτράκι Ρεδέας με ημιδιατροφή, πρωινό και ένα γεύμα, ένα τυχερός ή μια τυχερή, 10-15 κλήρωση, FM κενό, όνομα τεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526. Πάμε για διάλειμμα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, εκπομπή Safety Car, Τάσος Κοτσάνης, Μάνος Αναγνωστόπουλος, Γιάννης Αντωνόπουλος, πίσω από το μικρόφωνο του Λίμπερ 107,4. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 11. Σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον κύριο Σοκράτη Παντελίδη για την έκθεση auto-tuning που τρέχει στην πόλη μας. Εμείς να δώσουμε λίγο τον διαγωνισμό. Αν θέλετε να πάτε ένα διήμερο με ημιδιατροφή, τόσο απλά τα πράγματα. Έτσι, κομπλέ. Τα πάντα όλα, Τάσο. Είμαι διατροφή. Ξενοδοχείο παραδοσιακό στο Λουτράκι Αριδέας. Πάρτε κινητά τηλέφωνο στο χέρι. Γράφετε FM. Αφήνετε ένα κενό. Όνομα τεπώνυμο. Αποστολή του μηνύματος στο 54526. Χορηγός εκπομπής Kia Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Τηλέφωνο 231-04-74-174. Θα παίρνετε τηλέφωνο να πάτε όλα τα μοντέλα Kia και πλέον και το Proceed είναι εκεί. Το καταπληκτικό αυτό Proceed. Να πάτε όλοι να κάνετε test drive τα μοντέλα της Kia. Πάμε όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ο κύριος Σοκράτης Παντελίδης είναι εδώ μαζί μας να μας πει τι γίνεται στην έκθεση Auto Tuning. Κύριε Παντελίδη, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε? Είμαι σε καλό δρόμο. Πώς έχει αρχίσει η έκθεση? Εχθές ήταν πολύ εντυπωσιακό. Ήμασταν πιο οργανωμένοι, πιο σωστά δεμένοι, όλοι μαζί με τους εκθέτες, οι οποίοι είναι 55 στο σύνολο. Έχουμε 50 τράκτορες στον εξωτερικό τον προάβλητο χώρο. Έχουμε 12 επίσης μέσα εντυπωσιακούς τράκτορες, νταλίκες δηλαδή φτιαγμένους. Οι οδηγοί μας, ο Χάρκας, ο Τσιλιμπόνης, ο Σοκράτης ο Πάζης, δώσαν ένα πολύ δυναμικό παρόν στην αρένα, η οποία να επιθυμίσουμε ότι είναι η τρίτη αρένα στην Ευρώπη που είναι σε κλειστό χώρο. Είναι πολύ μεγάλη. Υπάρχουν οι SXS από το ταλέντα, από το Ελλάδα έχει ταλέντο που έχουν έρθει και αυτοί εδώ πέρα. Έχουμε Jeep, τα 4x4. Αντίκες, τα κλαπ τα οποία είναι 12 φέτος, τις χορεύτριές μας οι οποίες και αυτές δεν το συζητάμε, με τις φωτιές μας δώσαν ένα εκπληκτικό σόου εχθές. Ο διαγωνισμός ηχοσυστημάτων που γίνεται για δεύτερη φορά και είναι πανευρωπαϊκός. Οι σχολές του Απιθύτα, του Βόλου, το 13ο και το 14ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης από τον Ευκλήδη, και αυτοί πολύ καλά πράγματα παρουσιάσανε στα περίπτερά τους. Πάρα πολύ καλά πράγματα, τα οποία πρέπει ο κόσμος να τα δει. Αυτοί που ενδιαφέρονται, είναι κάτι το καταπληκτικό. Γενικά όλη η έκθεση είναι γεμάτη. Θα μπορείτε να δείτε για αρκετή ώρα πολλά πράγματα. Κύριε Παντελίδη, σε ποια περίπτερα της έκθεσης είναι η... Είμαστε στο περίπτερο 3, 2 και 17. Η τιμή εισόδου είναι 5 ευρώ. Και αν κάποιος δεν θέλει να μπει μέσα, τα αυτοκίνητα τα οποία θα δει απ' έξω είναι και αυτά εξίσου εντυπωσιακά. Και οι ώρες που λειτουργεί η έκθεση? Είμαστε από τις 10 μέχρι τις 10 το βράδυ.
το ένα το show του Σαββάτου, και μάλλον και το Σαββατοκύριακο, είναι στις 3 η ώρα είναι το πρώτο show, στις 7 είναι το δεύτερο, ναι. Και με αυτό θα κλείσουμε την έκθεση. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κόσμος άκουσε εντυπωσιακά πράγματα. Εμείς να πούμε ότι μόλις τελειώσουμε από εδώ θα έρθουμε να σας βρούμε από εκεί πέρα. Δεν το συζητάμε. Να έρθουμε να τα δούμε και εμείς, να τα θαυμάσουμε όλα από κοντά. Βεβαίως. Οπότε άλλη μια φορά καλή επιτυχία να πούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς μέχρι να κλείσουμε την εκπομπή, έτσι θα λέμε στον κόσμο να έρχεται εκεί στην Auto Tuning να δει και έτσι, να θαυμάσει. Έτσι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι αυτά που είναι τα ωραία εδώ πέρα της, της πόλης μας. Το αυτοκίνητο. Όχι τίποτα. Να μην κάνουμε παράπονα. Συνέχεια έρχονται πράγματα εδώ. Και ετοιμάζεται και η επόμενη έκθεση Auto Festival. 6 με 9 Ιουνίου. Έρχεται και αυτή. Σιγά σιγά. Άργησε φέτος. Ανεβαίνει. Άργησε φέτος. Εντάξει. Τι γίνεται. Το θέμα ότι γίνεται. Ναι, γιατί είχαμε έτσι ανησυχήσει λίγο στην αρχή, έτσι, και είχατε στείλει και πολλοί φίλοι εδώ του Safety Car, είχατε στείλει μηνύματα και όλα αυτά. Να, Τάσο Κοτσάνης, σας λέει ότι 6... με 9 Ιουνίου θα είναι εδώ, ετοιμάζεται. Ωραία. Έχει αυτοκίνητο. Να δούμε, να θαυμάσουμε και όχι μόνο να μπορέσουμε να αποκτήσουμε και ένα αυτοκίνητο, αν μπορούμε... καινούριο, ασφαλές, να έχουμε για τις οικογένειές μας. Σε μια χώρα η οποία δεν δίνει δυστυχώς κίνητρα για να μπορέσεις να πάρεις ένα καινούριο αυτοκίνητο. Δυστυχώς. Όχι ηλεκτρικό, καινούριο. Για το μεταξύ το θέμα είναι ότι... Γι' αυτό λοιπόν θα έρθουν οι Κινέζοι και θα μας σώσουν. Θα σκάσει ο Κινέζος εδώ, θα σου έχει κάνει ένα ηλεκτρικό με 15 χιλιάρικα. Πρόσεξε λίγο. Όχι θα σκάσει με 15 χιλιάρικα. Αλλά δεν είναι, είναι μικρά, εντάξει. Κοίταξε, εγώ το πιστεύω ότι ο μεγαλύτερος φόβος των Ευρωπαίων είναι ο Κινέζος πλέον. Μιλάμε για ένα παγκόσμιο δυνατό παίκτη στον χώρο της οικονομίας. Από εκεί και πέρα, αυτά που θα δούμε, πιστεύω ότι θα τρίβουμε τα μάτια μας σε κάποια πράγματα από τους Κινέζους και φυσικά η τιμή θα είναι τελείως διαφορετική από ό,τι έχει ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό αυτοκίνητο. Μην δούμε σύμπραξη με άλλες εταιρείες. Οι Κινέζοι θέλησαν να πάρουν την Fiat κάποια στιγμή γιατί έπεσε πρόταση να αγοράσουν τη Fiat, αλλά δεν έγινε το deal. Τώρα έρχεται, είναι αίρισμα για κάποιους άλλους και ούτως ή άλλως συζητούν συζητήσεις για να μπορέσουν να αγοράσουν, να γίνει εξαγορά της Fiat. Εντάξει, ο Μαρκαιόνε κάποτε τα είχε πει ότι παιδιά δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να αρχίσουν να ενώνονται τα brand name. Γιατί δεν βγαίνει αλλιώς το κόστος. Και σιγά σιγά τα βλέπουμε. Πόσο θα αντέξει σε τόσο μεγάλο ανταγωνισμό μία εταιρεία μόνη της. Απλά ένα ερώτημα είναι ότι αν πούμε ότι ανοίγουν εργοστάσια κινέζικων brand εδώ, Ευρώπη, δεν θα μπορεί να έχει τόσο χαμηλή τιμή πια το κινέζικο. Το να ανοίξει εργοστάσιο. Μπορεί να θεωρήσουν, ρε παιδί μου, οι Κινέζοι ότι το να τα φτιάχνω εδώ, να τα φορτώνω σε καράβι, να τα στέλνω εκεί, δεν με συμφέρει τόσο όσο το να ανοίξω ένα εργοστάσιο για ξεκίνημα, ρε παιδί μου, να κάνει κάποια μοντέλα. Όχι... Δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα για τους Κινέζους να ανοίξουν εργοστάσιο. Όχι, ούτε εγώ. Αυτό λέω. Το συμφέρει περισσότερο. Αλλά ταυτόχρονα όμως θα ανέβει και το κόστος. Για μένα το. Ναι, οκ, okay, δηλαδή, δεν θα έχει πια τη διαφορά, ξέρω εγώ, ενός αυτοκινήτου κινέζικου ευρωπαϊκού της τάξης των 10.000 στην ίδια κατηγορία. Το θέμα είναι πόσα πράγματα μπορούν να κατασκευάσουν οι ίδιοι εκεί πέρα. Το να γίνει συναρμολόγηση. Και να γίνει συναρμολόγηση εδώ. Αν μπορούν να κατασκευάσουν, ναι, δηλαδή το 80%. Το... Τι μου σου πω, το 100%. Ναι, του αυτοκινήτου. Ναι, δεν το γελάμε καθόλου. Αν δηλαδή φτάσουμε σε αυτό το σημείο να μπορούν να κατασκευάσουν και απλά να τα στέλνουν. Και ναι, να γίνει τη συναρμολόγηση εδώ. Και η συναρμολόγηση θα γίνεται βέβαια από ρομπότ, δικά τους ρομπότ. Είναι. Δεν θα πάρουν όπουθενά άλλης προέλευσης ρομπότ. Δεν υπάρχει λόγος. Έτσι. Και απλά θα έχουν κάποιο προσωπικό. Ούτως ή άλλως βλέπεις πως είναι πλέον οι αυτοκινητοβιομηχανίες. Εκεί που είχαν σε ένα εργοστάσιο, ας πούμε, 3.000 άτομα, γίνανε 500 τώρα. Δεν είναι
Όλα γίνανε αυτοματοποιημένα. Εντάξει, σίγουρα ρε φίλε. Εντάξει. Έτσι. Το θέμα ότι ο Κινέζος έρχεται, θα μπει στη ζωή μας και θα δούμε και πολλά πράγματα από αυτούς. Είναι παγκόσμιος πλέον ηγέτης στην οικονομία. Είναι ένας κολοσσός. Ναι, και... λέω. Απλά δεν θα έχει. Και για μένα του είπε δεν τυχαίο ότι πήγε στη Γερμανία. Αλλά ότι θέλει να πνιγεί στο πρώτο εργοστάσιο. Και ναι, εκεί αν είδα καλά. Θα γίνει το πρώτο κέντρο. Αλλά λέω και ταυτόχρονα θα κλείσει ψαλίδα όσον αφορά την τιμή. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εντάξει. Μην κλείσει ψαλίδα όσον αφορά τα μοντέλα που κατασκευάζει. Και εκεί θα έχουμε άλλα θέματα. Εντάξει, σίγουρα τα αυτοκίνητά της τα αυτοκίνητα των Κινέζων θα έχουν σίγουρα προδιαγραφές Ευρώπης, που είναι πιο αυστηρές παγκοσμίως. Και όταν αρχίσουν τα πρώτα τεστ στο Euro NCAP και βλέπουμε πραγματάκια, εκεί θα αρχίσει το όλο το θέμα να πηγαίνει με γρήγορους ρυθμούς. Πιστεύω ότι οι Κινέζοι τόσα χρόνια πριν να εμφανιστούν έτσι οι πρώτες αντιγραφές, προετοιμάζονταν πολύ καλά για αυτό το συγκεκριμένο project του να κατασκευάσω αυτοκίνητο. Και εφόσον μετά τις πρώτες αντιγραφές πέσανε, εντάξει, το κυνηγητό που τους έπεσε, ότι πώς φτιάχνεις, ναι, πώς σε καγένει και ήταν... Κάναν τραγικά πράγματα, έτσι. Κάναν τραγικά πράγματα, δεν ξεφασχολούσε. Αντιγράφεις τώρα, πώς σε καγένει, αντιγράφεις, αντιγράφεις BMW, αντιγράφεις X5, αντιγράφεις τα πάντα. Ήμαρτον δηλαδή. Εσύ το βλέπεις σαν ήμαρτον, αλλά η άλλη σου λέει, παίρνω τεχνογνωσία και παίρνω πολλά πράγματα. Ναι, καταρχήν αντιγράψαμε πιο πολύ το σχεδιασμό, έτσι, γιατί ναι. Σου λέει θέλω να φτιάξω κάτι το οποίο να είναι στο μάτι οικείο. Ναι. Δηλαδή ο άλλος θα είδε κάτι που μοιάζει με X5 και λέω, τι ωραίο αυτό. Είναι κινέζικο όμως, είναι δικό μας εδώ. Πάντως εδώ ο φίλος ο Σταύρος, ο γνωστός έτσι από τα Περιστέρια της Αττικής, λέει ότι τα μηχανάκια που υπάρχουν εδώ πάντως, τα κινέζικα δεν είναι τόσο καλά σε ποιότητα όσο τα... επειδή είναι και οδηγός σε μηχανές και έτσι και τα ξέρει, όχι οδηγός, οδηγός ξέρει σε πίστες, αυτά πηγαίνει, τα ξέρει από πρώτο χέρι ας πούμε, λέει δεν, ποιοτικά δεν μπορούν να σταθούν ακόμα. Δεν είπαμε ότι θα βγει το πρώτο κινέζικο αυτοκίνητο και έρθει στην Ευρωπαϊκή αγορά. Θα είναι και τρομερά ποιοτικό και θα ξεφύγει και θα φτάσει σε. Εντάξει, να σου πω τώρα, λέμε ποιότητα, μα αυτό διαμορφώνει και την τιμή γενικά. Έτσι, περισσότερο από όλα το διαμορφώνει ποιότητα κατασκευής. Τα πράγματα που χρησιμοποιούνται για να συναρμολογηθεί ένα αυτοκίνητο, αυτό ανεβάζει το κόστος. Έτσι, άλλο είναι το φανάρι από ένα χι αυτοκίνητο, άλλο είναι από ένα άλλο, το ταμπλό το βλέπεις, μπαίνεις αλλού, έχει άλλα πλαστικά το ένα, άλλα πλαστικά το άλλο, εννοείται. Κομμάτι-κομμάτι ανεβαίνει το κόστος τώρα, τι να λέμε έτσι. Εντάξει, είπαμε. Αυτό είπαμε είναι το δεδομένο. Γι' αυτό και σου λέω σιγά σιγά εταιρείες, θα σαλίδα. Ναι, εδώ εταιρείες μεταξύ τους. Περίμενε λίγο, έτσι, γιατί λέμε για το κόστος, okay, ποιότητα. Άλλη τιμή έχει το φανάρι που θα κατασκευαστεί στη Γερμανία. Και άλλη τιμή θα έχει το φανάρι. Μπορεί να είναι το ίδιο ποιοτικό αν θα γίνει στην Κίνα. Εντάξει. Τεχνογνωσία υπάρχει. Άλλος ο αερός ο κοσί στα κάτω. Έτσι. Που μπήκε και έχει καταστρέψει τα μισά μοντέλα για παραπάνω της αγοράς. Τι πράγμα. Αυτό ήταν ένα λάθος. Έτσι. Μιλάμε ότι τώρα κάνανε σφάλμα αυτοί έτσι. Στα κάτω τώρα. Δεν περίμενε ποτέ. Ναι, εντάξει, πάντα συνδέουν αυτά. Είδες, να βγήκε η είδηση για το κινητό που έσκασε στα χέρια της Αλληνής. Ναι. Το οποίο ήταν από γνωστή κινέζικη εταιρεία. Από τη δεύτερη καλύτερη κινέζικη θεωρητικά. Κατευθείαν όπ, αμαυρώθηκε το όνομα. Λέει, κινέζια, έσκασε. Ένα άλλο δεν θα το πάθανε αυτό. Τώρα, ποιες συνθήκες. Φτάσαμε για να σκάσει αυτό μπράβο. Το πράγμα, γιατί πρώτη φορά έγινε. Και πόσοι καλοθελητές θέλησαν να δώσει τη δημοσιότητα αυτή την είδηση. Ναι. Αυτά τα κοιτάμε καθόλου. Εννοείται. Γιατί και πολλά, πολλά. Και κάποια αυτοκίνητα εδώ είχαν κάποια προβλήματα. Είτε ήταν από Γερμανία, είτε από... μα τι, εδώ Πόρσε, ρε παιδιά, πέραν φωτιά. Πόσα βγήκαν αυτά προς τα έξω, ότι ναι, παιδιά. Εντάξει, αυτό είναι και το θέμα marketing έτσι που μπορεί και έχει κάθε εταιρεία τώρα. Τι να λέμε. Τη δύναμη που έχει. Και τη δύναμη που έχει. Έτσι δεν τυχαίο ότι έχουμε ακούσει τόσα χρόνια, ας πούμε, αρκετές εταιρείες που είχαν κάποια θέματα και δεν βγήκαν ποτέ έξω. Γιατί μπόρεσαν. Και εντεώς των τυχών το κράτησαν και
Το κράτησαν, το κάλυψαν, το κάλυψαν ή δεν το κάλυψαν, αλλά είχαν τόσο καλό, είπαμε, marketing και μπόρεσε να μείνει μέσα. Εντάξει, και ειδικά εδώ στη χώρα μας που κάποτε έφυγε όμως και αυτό, έτσι. Το θέμα της αξιοπιστίας κάποτε ήταν το νούμερο ένα που κοιτούσαμε κάποτε. Κάποτε, γιατί κάποτε... Έτσι περνούσαν οι καιροί. Γιατί κάποτε πέραμε κάτι για να μας μείνει για χρόνια. Ναι, έπαιρνε ένα αυτοκίνητο και να το κρατήσει 20 χρόνια. Ούτως ή άλλως τώρα έτσι πάλι έχει γίνει, 18 χρόνια έχει φτάσει ο. Ναι. Το θέμα είναι και οι ίδιες οι εταιρείες θέλησαν να πάνε στην αξιοπιστία. Τότε θέλανε να πάνε στην αξιοπιστία, γιατί. Και αυτό παρουσιάζανε. Τώρα, αυτή τη στιγμή, αν πας και πίσω ένα άλλο αξιοπιστία, θα πεις έχει αξιοπιστία και τι έχει παραπάνω να μου δώσει μέσα. Οθόνη, συνδεσιμότητα και χίλια δύο άλλα πράγματα. Γιατί πλέον οι εταιρείες το πάνε εκεί. Θα πάρεις το αυτοκίνητό μου, αλλά θα έχει αυτό το καλό, θα έχει και αυτή η συνδεσιμότητα, θα μπορείς να συνδεθείς με το τάδε και θα λες πράγματα. Είπαμε, τα σημεία των καιρών. Κάποτε ήταν η αξιοπιστία, ναι. Μετά έπαιζαν οι επιδόσεις, μετά έπαιζε η ασφάλεια, μετά την ασφάλεια έπαιζε η οδική συμπεριφορά και η ασφάλεια, το συνδυάζαν έτσι. Μετά από εκεί, επειδή όλοι φτιάξαν την οδική συμπεριφορά, λίγο πολύ, ο μέσος όρος ανέβηκε μάλλον κατά πολύ, το γυρίσανε στην κατανάλωση. Πάλι μετά την κατανάλωση. Το... Πάλι στην κατανάλωση. Σε βάλανε γίνεται... σε αυτό το τρυπάκι, γιατί έπρεπε να βρουν έναν λόγο και να μπορέσουν να σου πούνε ότι είναι καλύτερο το αυτοκίνητο από το άλλο. Ποιο θα σε βάλει. Δηλαδή δεν είναι ότι ξαφνικά ο Έλληνα σκεφτόταν μόνο την αξιοπιστία πριν μερικά χρόνια. Ήδη σε εταιρείε, μία πίσω από την άλλη, σου λέει κάτι πρέπει να πω καλύτερο για να αγοράσει ο υποψήφιο φελάτη το δικό μου το αυτοκίνητο. Διά το 90. 92.000 που νομίζω θα συμφωνήσετε ήταν η top χρονιά των αυτοκίνητων, των αξιόπιστων αυτοκινήτων, έτσι, 92.000, δεν καθόντουσαν να ασχοληθούν με κάτι άλλο. Σου λέει θα κάνουμε αυτοκίνητα τα οποία ναι, πουλάμε γιατί βλέπουμε, καταρχήν βλέπαμε ότι πουλάνε. Έλεγε ο άλλος θα πάρω αυτό γιατί δεν παθαίνει τίποτα. 10 χρόνια. 15. Το 15 έγινε 10, το 10 έγινε 8, το 8 έγινε 7 και τώρα λέμε να πάρουμε αυτοκίνητο τουλάχιστον μια πενταετία να έχουμε ήσυχο το κεφάλι. Και δεν υπήρχαν και τόσα παντρέματα μεταξύ των εταιριών. Τότε. Τώρα είναι και αυτό. Τώρα έχουμε παντρέματα και ο ένας δανείζεται τον άλλον. Γιατί σου λέει. Μα ναι, μα δεν γιατί να συναγωνιστώ κάπου το οποίο άλλο το έχει έτοιμο, έλα να κάνουμε μια. Συμφωνία, μια κοινοπραξία μεταξύ μας και να αρχίζω να παίρνω το δικό σου το σασί, να παίρνω εσύ το δικό μου το κινητήρα. Ναι, την πλατφόρμα και ωραία, μου, ναι, να αυτό. Να κάνουμε ένα ωραίο αυτοκίνητο. Ναι, και εκεί πέρα σου λέει που άλλος μετά θα πει, δεν μπορώ να πω ότι το τάδε είναι καλύτερο από το τάδε, αφού πλέον έχουν γίνει μια εταιρεία. Στο συγκεκριμένο μοντέλο. Σε συγκεκριμένο μοντέλο. Ναι. Πες, δεν μπορώ να διαλέξω ανάμεσα σε Nissan Renault, αφού είναι το ίδιο πράγμα. Λοιπόν. Πώς θα μου πεις ότι το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Όταν βάζει τον ίδιο κινητήρα, α πούμε. Ναι, σε άποψη κινητήρα, σου λέω π.χ. Ναι, σου λέει μετά όμως ότι κοίταξε, ναι, ο κινητήρας ίδιος, αλλά διαφορετικά όλα τα υπόλοιπα που διαμορφώνουν την τιμή. Άλλο ναι, ταμπλό θα σου βάλω λέμε, εκεί, άλλο ταμπλό θα ναι, βάλω εκεί. Γι' αυτό λέμε, επειδή μου διαφοροποιούνται στο θέμα από το της αξιοπιστίας ή της ασφάλειας. Γιατί πιο πολλοί έχουν το ίδιο πράγμα και από εκεί και πέρα τι εξτραδάκια βάζω καθένας εξαριστερά. Στα ηλεκτρονικά πλέον έχουμε φτάσει. Ναι, πάντως τελειώσαμε έτσι. Δηλαδή αυτό. Όλες οι εταιρείες γνώμονας 5 χρόνια, 5 ετία. Και σκέψη τώρα. Στην πενταετία όταν... πάρει άλλο. Τι θα σε... δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Θα το πάρεις και θα φύγουν τις πενταετίες, θα φύγουν σε τρίτες χώρες. Και μια που μιλάμε για ασφαλές, σκέψη τώρα εσύ έβγαλε Volvo το site το οποίο βλέπεις και μπορεί οποιαδήποτε εταιρεία να μπει μέσα και να δει τα τροχαία δυστυχήματα και να παίρνει δεδομένα. Να βάλει ναι. Ο Κινέζος να πάει όλη αυτή τη γνώση να συνεργαστεί με τη Volvo και να σου φέρει ένα μοντέλο και να σου πει. Ορίστε, πάρτε. Ναι, το έφτιαξα. Φυσικά. Όπως λέει και ο Κώστας ο Νικολακόπουλος κατά παθένα, λέει το δράμα της κινέζικης Λάντουιν με 1,5 αστέρι στο τεστ. Ναι. Μα ούτως ή άλλως δεν είναι. Είναι 2, 3. Εντάξει. Ενδεχομένως τώρα για να πουλήσουν στην Ευρώπη πρέπει να πάρουν 5. Αλλιώς δεν θα πουλήσουν ποτέ στην Ευρώπη. Μα γι' αυτό και δεν μιλάμε για 10 κινέζικες εταιρείες. Γιατί πάνω κάτω τόσες είναι. Μην νομίζω ότι είναι μόνο μια-δυο κινέζικες εταιρείες. Δεν είναι μια-δυο, είναι 20. Το θέμα είναι. Από αυτές τις. 10-20, να έρθουν οι δύο καλύτερες τουλάχιστον. Αυτές θα έρθουν βασικά. Ναι, αυτές θα έρθουν. Και θα σου φέρουν ένα μοντέλο το οποίο. Εμένα δεν θα έρθουν, από ό,τι βρω. Θα σου φέρουν ένα μοντέλο το οποίο θα είναι καλό, στημένο, αξιόπιστο, σύμφωνα με τα δικά τους.
δεδομένα. Ναι, ασφαλές. Φυσικά, με τα δικά του δεδομένα θα είναι η Κινέζικη Mercedes, ας το πούμε. Ναι. Με τα δικά του δεδομένα πάντα μιλάμε, έτσι. Ναι. Που εδώ στην Ευρώπη μπορεί να είναι η χύψη εταιρεία αντίστοιχη. Αλλά ο Κινέζος όντως θα μπει δυναμικά και θα κάνει μεγάλο μπάσιμο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εδώ είμαστε. Καλά προετοιμάζονται εταιρείες, αλλά... Οι εταιρείες καλά προετοιμάζονται. Εμείς σαν χώρα τι κάνουμε, που δεν έχουμε μια σοβαρή κυβέρνηση να βγει ούτε αυτή, ούτε το βλέπω οι επόμενοι, ούτε επόμενοι. Οι προηγούμενες, να πούνε ότι ξέρεις τι, να δουν το πρόβλημα ότι έχουμε 18 ετών μέσο όρο αυτοκίνητα και να πούνε ότι παιδιά, εδώ, ένα και ένα κάνουν δύο. Ρίχνουμε τους φόρους, πάτε πάρτε αυτοκίνητα. Ναι, κάνουμε μια απόσυρση. Ναι, θα σου ρίξω φόρους. Εδώ δεν κάνουν άλλα κι άλλα, ρε σημάνω. Έρχονται εταιρείες να σου πούνε θέλουμε χώρο να στον ανοίξουμε το εργοστάσιο και τους διώχνεις. Τους διώχνεις. Εντάξει, απλώς θέλεις μέχρι να φτάσεις σε ένα επίπεδο πρέπει να δώσεις κάποια πράγματα, κάποιες εγγυήσεις. Ναι. Είμαστε δύσκολες εγγυήσεις, εμείς τι να κάνουμε. Ναι, θέλω να πω γιατί εγώ θέλω να βάλω στην τσέπη μου. Να προπληρωθούν 7, 8, 10 ναι. Για να πούν το OK. Σε αυτό έχει να κάνει με εγγύηση. Εννοείται, που να εγγυηθεί εγγύηση, ο δήμαρχος, ο περιφερειάρχης, ο ένας ο άλλος ότι θα κάνει δουλειά. Ο υπουργός ο έτσι, ο υπουργός ο άλλος ότι ναι, παιδί μου, ότι αυτό που θα δώσουμε, έτσι, το χώρο που θα δώσουμε μπράβο. Για να δημιουργηθεί το εργοστάσιο θα πρέπει να είναι εγγυημένο. Οπότε για να εγγυηθεί πρέπει να περάσει από 7, 8, 10 άτομα. Να πληρωθεί η ανάλογη εγγύηση. Και όσο ανεβαίνεις, ανεβαίνει και το κόστος της εγγύησης. Μα έτσι πρέπει. Ναι. Έτσι πρέπει. Γιατί έτσι δουλεύει το σύστημα. Δεν θα μας αλλάξετε κύριε εσείς το σύστημα, ήρθατε εδώ από τη χώρα σας να μας αλλάξει το δικό μας το σύστημα, το εγγυημένο. Πρέπει να πέσουν κάποια χρήματα. Που ξέρω εγώ ότι υπέγραψε και την επόμενη μέρα σηκώνεις και φεύγεις. Ρίξε τα λεφτά να δούμε ότι έχεις να εγγυηθεί σε τράπεζα ένα πράγμα, εγγυητική. Ναι. Σε κάθε έναν από εμάς. Μα έτσι δεν είναι Τάσο, εγώ θέλω να πάρω ένα δάνειο, δεν θα βάλω εγγύηση κάτι. Έτσι. Ναι. Αυτό. Και αυτοί δανείζονται αυτή τη στιγμή έτσι. Κάποιους χώρους να κάνουν μια επένδυση, δεν πρέπει να μας δώσουν κάποιες εγγυήσεις. Ναι. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι δεν θα μας δώσουν εμάς. Εντάξει. Ναι. Θα πάνε στους 4, 5, 6, 7. Που αυτές σου πει. Αυτοί μετά... είμαστε. Ναι, ρε φίλε, αυτοί εγγυούνται και εμάς όμως. Και μετά εσείς θέλετε να έχουμε car sharing και ηλεκτρικό πατίνι. Ούτε για. Όχι για πατίνι. Ούτε για hoverboard δεν είμαστε. Εκείνα εκεί πέρα που είναι στα τα μπαστούνάκια με τη ρόδα στο πανηγύρι που παίρνουν μπράβο, τα παιδιά ναι. Και τρέχουν και κάνουν θόρυβο. Μόνο για τέτοια είμαστε, να ξέρετε. Γι' αυτό δεν θα πάει αυτή η χώρα μπροστά. Λοιπόν, FM και ενώ. Πάρτε κινητά στο χέρι. FM κενό, ονοματεπώνυμο. Αποστολού του μηνύματος στο 54526. Ένα διήμερο μήμημη διατροφή σε ξενοδοχείο παραδοσιακό στο Λουτράκι Αριδέας. Τόσο απλά τα πράγματα, πρωινό και ένα γεύμα για νυκτέρευση. Κομπλέ είστε. Πάμε για το διάλειμμα. Επανερχόμαστε με την Ευρώπη να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη και πολλά άλλα. Και να σου πω κάτι. Και δεν λες. Μπορεί να μην σκέφτονται οι κατασκευαστές και να είμαστε το 1% στην πολύ πίσω άκρη του μυαλού τους έτσι, η αγορά της Ελλάδας, αλλά βλέπεις ότι ό,τι γίνεται στην Ελλάδα επηρεάζει όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, έχουμε μείωση τον Μάρτιο των πωλήσεων στην Ελλάδα, έχουμε και μείωση στην Ευρώπη. Εννοείται. Γιατί έχουμε αγοραστικό κοινό. Επηρεάζουμε σοβαρά τις εξελίξεις. Στην παγκόσμια αγορά του αυτοκινήτου. Δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Μπορεί να περιμένουν τις ελληνικές εκλογές και στην Ευρώπη. Ούτως ή άλλως χρηματοδότες είμαστε. Επηρεάζουν. Οπότε... Να ξέρεις. Επηρεάζουν. Φυσικά. Να τα λέμε αυτά. Φυσικά. Και επηρεάζουν γενικότερα οι εκλογές μας. Βλέπεις ότι... Σου λέει τι θα γίνει εκεί πέρα. Για να δούμε, με τους χρηματοδότες. Θα μας δώσουν λεφτά. Έτσι. Γιατί όταν είσαι χρηματοδότης... Εμοδότης. Τον... Μεγάλων ευρωπαϊκών συμφερόντων. Και. Σου ρουφούν το αίμα. Προηγουμένω. Φορουφούν το αίμα. Εντάξει τώρα. Δεν χρησιμοποιούμε αυτές τις εκφράσεις. Δεν χρησιμοποιούμε. Ρουφούν το αίμα. Καλά, δες. Δείτε λίγο εσείς που πληρώνετε κάτι εύκα και κάτι τέτοια. Σε τι λογαριασμούς μπαίνουνε. Έτσι. Και πού πηγαίνουνε. Και ύστερα το συζητάμε. Δεν πηγαίνουν σε ελληνικούς λογαριασμούς. Κατευθείαν. Σε λογαριασμούς του εξωτερικού. Να τα λέμε αυτά. Βγάζουμε τα λεφτά μας έξω γιατί εμείς δεν μπορούμε να τα κρατήσουμε. Μας τα κρατάνε οι ξένοι. Ναι, να τα κάνουμε. Είναι καλύτεροι διαχειριστές. Α, μπράβο, είναι καλύτεροι διαχειριστές. Το καταφέραμε και αυτό. Σαν χώρα. Έτσι είναι, φίλε. Έτσι. Να τα λέμε αυτά. Πάντως δανειάκια δίνουν για αυτοκίνητα. Ναι. Ναι.
Εντάξει, βοηθάνε οι τράπεζες. Οι ελληνικές τράπεζες βοηθάνε. Πάντα βοηθούσαν οι ελληνικές τράπεζες. Εννοείται. Τον Έλληνα πολίτη να αγοράσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Δεν είναι τυχαίο. Ένα άλλωστε... καινούργιο σπίτι. Ναι. Να κάνει. Μια επένδυση. Μια επένδυση. Να φτιάξει το σπίτι του. Να κάνει. Δεν διάφορα είναι... πραγματάκια που δεν μπορούσε. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι. Μόλις θα χρειαστεί ρε παιδί μου εδώ να γίνει καμιά ανακεφαλαιοποίηση ας πούμε. Τελειώσαν αυτά, τελειώσαν, έγιναν. Ναι, και λίγο το τραπεζικό σύστημα λίγο να αναστηλωθεί ας πούμε. Μπαμ, μπαμ, οι συνοπτικές διαδικασίες έρχονται. Εννοείται, άμα δεν στηρίξουν. Οι βοήθειες. Ναι, πρέπει να στηριχτεί όλη αυτή η ιστορία. Πώς θα γίνει. Πώς θα πάρεις δάνειο Μάνο για... αύριο, ναι, μεθαύριο. Αν δεν έχει τράπεζα να δώσει λεφτά. Έτσι. Με φυλάκια. Έτοιμοι είμαστε να ξέρετε, να πούμε περισσότερα. Ξέρεις, είναι αυτό που σου δίνεται η ευκαιρία, δεν μπορείς να το πεις έτσι, γιατί όταν το κάνεις αυτό το πράγμα 15 χρόνια, έτσι, την έχεις κερδίσει την ευκαιρία, έτσι, όσο και να ακούγεται, κάπως, αλλά έτσι είναι, Τάσο. Και λες τώρα να το ανοίξω να πω 5 πράγματα, να μην το ανοίξω να πω 5 πράγματα. Τέλος πάντων. Πάμε στις πωλήσεις αυτοκινήτων. Πάμε για 7ο συνεχόμενο μήνα η ζήτηση των επιβατικών αυτοκινήτων παρουσίασε μείωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια υπάρχουν κάποιες εταιρείες οι οποίες ανέβηκαν σε πωλήσεις. Λίγες οι εταιρείες και λίγοι όμιλοι. Το διαφημίζει, γιατί όχι να το διαφημίσει, καλύτερο τρίμηνο της ιστορίας στις πωλήσεις. Λοιπόν, συγκεκριμένα λοιπόν το Μάρτιο οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 3,9%, μιας και πουλήθηκαν 1.722.342 μονάδες έναντι 1.792.000 αυτοκινήτων το Μάρτιο 2018, σύμφωνα πάντα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων. Το Μάρτιο στην Ιταλία πωλήσεις έπεσαν τον αιώνιο ταχύ περίπου 9,6%, στην Ισπανία 4,3%, στην Ισπανία που είναι η ΣΕΑΤ έπεσαν 4,3% και ανέβηκε πωλήσεις η εταιρεία που είναι από εκεί. Στο Ηνωμένο Βασίλειο πτώση 3,4%. Αυτό το 3,4% στο Ηνωμένο Βασίλειο να δούμε τι θα γίνει με τον Brexit. Στη Γαλλία πτώση 2,3% και στη Γερμανία 0,5%. Να πούμε δεικτικά έτσι μερικές εταιρείες, μάλλον να πούμε όμιλους εταιριών. Το Volkswagen Group πούλησε 399.000 αυτοκίνητα φέτος το πρώτο τρίμηνο, μάλλον τον Μάιο, και το Μάρτιο και τον Μάρτιο του 2018 πούλησε 304.000 αυτοκίνητα. Αυτό το συν έχει να κάνει και με την SEAT η οποία πούλησε 3.000 αυτοκίνητα παραπάνω σε σχέση με πέρσι. Ήταν νομίζω η μοναδική εταιρεία που, έτσι, ναι, που είχε θετικά... Ναι. Λοιπόν, όμιλος PSA πλέον με Peugeot, Opel, Citroën και DS πούλησε 281.000 αυτοκίνητα, 285.000 ευρώ πέρσι. Είχε και αυτή μια μείωση, μόνο η Citroën είχε ένα συν 6,1. 5.000 αυτοκίνητα παραπάνω. Mm-hmm. Λοιπόν, το group της Renault, με Renault, Dacia, Lada και Alpine πούλησε 179.000 αυτοκίνητα αυτό το Μάρτι. Πέρσι πούλησε 175. Και εδώ να πούμε, Τάσο, ότι η Renault είναι... είχε πέσει, αλλά έχουμε το συν 13% της Dacia και συν 2,5% της Lada, μια Lada η οποία έχει αναρτήσει κιόλας, ψάχνει νονούς για να βαφτίσουν τα μοντέλα. Έτσι. Πάμε στο group της Hyundai και Kia. 112.000, περίπου 113.000 αυτοκίνητα φέτος, μάλλον το μήνα αυτό, και 117.000 αυτοκίνητα πέρσι το 2018. Πάμε στη Ford, η οποία είχε για μένα μεγαλύτερη μείωση των αυτοκινήτων. 111.000 αυτοκίνητα το Μάρτιο, 131.000 πέρσι το Μάρτιο. Είναι έτσι ένα... δυνατό, μια δυνατή μείωση. Πάμε στο group της Fiat, με Fiat Jeep Lancia Alfa Romeo. 105.000 αυτοκίνητα το Μάρτι
Φέτος 119.000 αυτοκίνητα, πέρσι το 2018. Εδώ να πούμε ότι τη μεγαλύτερη μείωση, πραγματικά μείωση 41% την έχει η Alfa Romeo, αλλά έχει η Lancia Chrysler με συν 34,9% και την Jeep με συν 11%, μια Jeep που το Gladiator τα ξεπούλησε όλα, έτσι, κατευθείαν όλα. Αμερική φίλε, τίποτα άλλο, ναι, σου λέω. Εννοείται. Λοιπόν, πάμε στους premium κατασκευαστές. Πάμε BMW Group, BMW και Mini. Εκεί αυτό το Μάρτιο πουλήθηκαν 116.000 αυτοκίνητα, 119.000 πέρσι το 2018. Με τη Mini να ανεβαίνει, την BMW λίγο να κατεβαίνει. Πάμε στην Daimler, η οποία έχει Mercedes και Smart. 93.000 αυτοκίνητα το Μάρτιο, 108 πέρσι τον ίδιο μήνα. Πάμε το Toyota Group, εκεί έχουμε το Toyota και Lexus, 80.000 αυτοκίνητα το Μάρτι, 83 τον περασμένο, τον 2018. Η Nissan, 53.000 αυτοκίνητα, έναντι 75 το προηγούμενο χρόνο. Η Volvo, σταθερά ανωδική πορεία, 34.000 αυτοκίνητα, 836 το Μάρτιο, και το 2018 πούλησε 33.632. Οι Σουηδοί πραγματικά σταθερά ανεβαίνουν. Πάμε και στην Jaguar με το παγκόσμιο και ευρωπαϊκό αυτοκίνητο, το Jaguar I-Pace, με δύο εταιρείες, τη Land Rover και την Jaguar. 40.000 αυτοκίνητα το Μάρτιο, 39.000 αυτοκίνητα τον περασμένο του 2018. Και να φέρουμε και τις τρεις τελευταίες. Η Mazda είναι στις 28.991 πωλήσεις, 29.584 πέρσι. Η Mitsubishi 18.493 αυτοκίνητα αυτό το Μάρτι, 15.976 το προηγούμενο. Και η Honda 18.694 αυτοκίνητα για φέτος το Μάρτι, 23.451 τον προηγούμενο. Εντάξει. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι βλέποντας τις εταιρείες να γίνονται group, ναι, εκεί που έβλεπες ας πούμε μία Toyota που στην ουσία ότι θα, τα περισσότερα που θα δουλέψει θα είναι τα Toyota, έτσι όχι τα Lexus, τώρα κακά τα ψέματα τώρα να λέμε, η Lexus απλά κάνει συμπληρωματικές πωλήσεις, βλέπεις ότι ενώ η Toyota τα περισσότερα, τα τελευταία 10 χρόνια και όχι μόνο, έπαιζε στις πρώτες 2-3 θέσεις, βλέπεις ότι γίνοντας group εταιριών, είναι αυτή τη στιγμή στην 7η θέση. 8η. Group θα γινόταν ούτως ή άλλως. Δηλαδή, ναι, 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 βλέπεις όμως, έτσι. Και... τώρα δεν το θεωρώ group. Στην ουσία η ίδια εταιρεία είναι. Όχι, σου λέω ότι όταν βλέπεις όταν το PSA που σου λέει θα πάρω και πωλήσεις από την Opel. Α, εννοείς όταν οι άλλες εταιρείες, ναι, δηλαδή είναι group. Είναι, ναι, έχουν να παίξουν με 4 εταιρείες. Αν δεν βλέπεις τώρα το PSA το group είναι Peugeot, Opel, Citroën, DS και βλέπεις ότι είναι Peugeot, Opel. Ναι. Δηλαδή πήρε την Opel και η Opel αυτή τη στιγμή είναι με την Peugeot κονταροχτυπιούνται και αρκετά πίσω είναι η Citroën. Αυτό όλο, δηλαδή έχεις πάρει 4, δουλεύεις με 4, ο άλλος συνεχίζει να δουλεύει με 1. Με 1,2. Έτσι είναι. Και βλέπεις οι μόνες οι εταιρείες, δηλαδή του τύπου Mazda, Mitsubishi τώρα κανονικά βέβαια θα ενσωματωθεί. Έτσι, αλλά βλέπεις ότι η Mazda ή η Honda που είναι μόνες στην ουσία, είναι στις τελευταίες θέσεις, δεν έχουν κάτι άλλο. Και είναι μόνες δύο εταιρείες που πραγματικά κρατιούνται ακόμα. Δεν έχουν μπει σε κανέναν όμιλο. Εντάξει, σταθερά μόνες τους. Να σου πω τώρα κάτι. Αλλά πιστεύω τα σημεία των καιρών ότι κάποια στιγμή θα δούμε και κάποια εταιρεία από τη Mazda μπορεί να το δεις. Από τη Mazda μπορεί να το δεις. Από την Honda τι να δεις. Η Honda έχει πέρα από τα αυτοκίνητα, έχει τις μηχανές. Εντάξει. Έχει μηχανές για σκάφη. Έχει αεροπλάνα, έχει ρομπότ, έχει χλωροκοπτικά. Ναι, αυτό με το 190 είπε σωστά. Δηλαδή έχει τόσα πολλά πράγματα που δεν νομίζω ότι θα κάτσει τώρα να κάνει συγχώνευση με κάποιον για να γίνει... Ή θα κάνει, θα ιδρύσει μια εταιρεία. Να ιδρύσει τι, μια πιο... Honda έχει την Acura.
Honda Racing. Η Acura δεν είναι κάτι, είναι... Η Honda μάλλον όνομα στην Αμερική. Ξέρω ναι, εγώ, όμως, θέλω να σου πω πηγαίνει όμως αυτοκίνητα τα οποία δεν έρχονται εδώ. Εδώ δεν έρχεται τίποτα. Κάποια αυτοκίνητα δεν έρχονται εδώ. Ανέκαθεν, ναι, ναι. Μοντέλο. Αλλά δεν τα βλέπαμε εκείνα τα Prelude εκείνα και τα Integra με το Kiali τα βλέπαμε. Για να πάρεις τέτοια. Ναι, οκ, okay, αλλά ναι. Οι διαφορές είναι μικρές, νομίζεις. Δηλαδή είχες Prelude και εδώ, είχες και Prelude, είχες την SX Ευρώπη, είχες την SX Αμερική. Ναι. Απλά και το λέγανε Acura και εδώ το λέγανε Honda. Προφανώς γιατί έχουν κόμπλεξ Αμερικάνοι με τα Ιαπωνέζικα ονόματα. Καλά, οι Αμερικάνοι γενικότερα βγάζουν πολλά. Γενικώς, εντάξει, οι Αμερικάνοι επειδή έχουν και την κουλτούρα την αντίστοιχη. Okay. Πάντως εδώ τα πράγματα έτσι να πούμε ότι θα γίνουν λίγο περίεργα με τις πωλήσεις. Αν δεν πούνε, δηλαδή αν γίνουν τελικά ας ευρωεκλογές, αν γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο, νομίζω ότι δεν θα προλάβει να σωθεί η χρονιά εύκολα. Ίσως θα ήταν καλύτερα δηλαδή να γίνει όταν όλο το σκηνικό να τελειώναμε καλοκαίρι ας πούμε, να περάσει και το καλοκαίρι που όσο να είναι έρχεται ο τουρισμός και όλα αυτά και είναι τα πράγματα έτσι και μετά να βγαίναμε εκεί. Λοιπόν, να πάμε λίγο πιο νωρίς στο διάλειμμα για να έχουμε και τη συνέντευξη μετά. Να πούμε και δύο πράγματα. Ένα λεπτό να πούμε λίγο και τις πωλήσεις των ηλεκτρικών. Εκεί βρέθηκε το πρώτο σε πωλήσεις ηλεκτρικό, είναι το Tesla, το Model 3, το οποίο παραμένει στην πρώτη θέση. Ακολουθούν τον Nissan, το Leaf και το Renault Zoe. Η BMW με το i3 και το Hyundai Kona έχονται να συμπληρώσουν την πεντάδα και για τη δεκάδα είναι το Volkswagen το e, το Golf, το Kia το Niro, η Jaguar i-Pace, το Hyundai το Ioniq και το Smart Fortwo. Αυτές είναι οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Βέβαια να δούμε πόσο θα αντέξει το Tesla στην πρώτη θέση γιατί έρχονται και έρχονται πολλά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Λοιπόν, να πάμε για τα γυαλιματάκι, γιατί αμέσως μετά έχουμε παρουσίαση νέο Polo T-Cross. Το Polo είδαμε. T-Cross λίγο δύσκολο. Volkswagen T-Cross, ναι. Αχ, νέο Volkswagen T-Cross. Δεν αλλά είναι... και γιατί το, όχι. Το είδαμε, το οδηγήσαμε, είναι στην πλατφόρμα του Polo και έτσι. Εκεί μπερδέψαμε. Αλλά ένα πραγματικά πολύ καλό αυτοκίνητο θα τα πούμε. Ναι, ναι. Πάμε. Εδώ είμαστε, εκπομπή Safety Car. Με full κομπλέ σήμερα. Γιάννης Αντωνόπουλος, Στάσης Κοτσάνης, Μάνος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο του Libra 107,4. Με Kia Velmar χορηγό της εκπομπής. Όλα τα μοντέλα της Kia διαθέσιμα για test drive στο 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Να πάτε να τα οδηγήσετε, να κλείσετε το test drive και να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα της Kia. Χορηγός εκπομπής Safety Car. Την εβδομάδα που μας πέρασε, πήγαμε και οδηγήσαμε ένα αυτοκίνητο, ένα νέο αυτοκίνητο. Ένα αυτοκίνητο που κακά τα ψέματα είναι η κατηγορία η οποία νομίζω όλοι οι κατασκευαστές έχουν δώσει βάση. Είναι τα μικρά SUV. Είναι το νέο Volkswagen Polo T-Cross. Polo. Το νέο Volkswagen. Αυτό το πράγμα τι θα γίνει. Εγώ νομίζω ότι... Ξέρεις τι γίνεται. Είναι βασισμένο εκεί. Ακριβώς. Αλλά... είναι ένα μοντέλο το οποίο πραγματικά συνδυάζει τα πάντα. SUV, πολύ πρακτικό, έχει πάρα πολλές καινοτομίες και βέβαια τα περισσότερα έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο, έτσι, να τα πούμε. Να το επιβεβαιώσει. Λοιπόν, κάτσε, μας είπες πρέπει πράγμα να δούμε αν τα επιβεβαιώνει και ο διευθυντής επικοινωνίας της Volkswagen στην χώρα μας, ο κύριος Νικόλας Μαρτίνος. Κύριε Μαρτίνο, καλή σας μέρα. Καλημέρα σε εσάς, τους ακροατές σας και την εορτάζουσα Θεσσαλονίκη και Μακεδονία γενικότερα. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Εσείς πώς πάνε τα πράγματα? Βλέπουμε εδώ νέα μοντέλα. Σωστά. Και νομίζω ότι είναι η ευκαιρία έτσι που μιλάμε σήμερα Σάββατο πρωί. Είναι πάρα πολύ ωραία γιατί θεωρώ ότι το νέο T-Cross δεν είναι απλά ένα μοντέλο. Εγώ το ονομάζω ότι είναι το εισιτήριο κάποιου για τον μαγικό κόσμο των SUV. Να γίνω λίγο έτσι πιο σαφής, θεωρώ ότι το συγκεκριμένο μοντέλο που όντως είναι βασισμένο πάνω στην πλατφόρμα που είναι χτισμένο και το Polo, αλλά είναι, δεν ξέρω τι μαγικό έχουν κάνει οι Γερμανοί, και είναι αυτοκίνητο που εσωτερικά έχει πολύ μεγάλους χώρους, θα συμφωνήσετε νομίζω μαζί μου, για 4 και 5 επιβάτες. Πολύ ευρυχωρία, έχουμε την ευρυχωρία ενός SUV.
Καταρχήν, όταν λοιπόν... το βλέπουμε, συγγνώμη κύριε Μαρτίνο, αλλά όταν το είδαμε την πρώτη φορά, έτσι, και το βλέπαμε από μακριά, βλέπουμε κάτι έτσι σε Τουάρεγ να θυμίζει. Όλη αυτή η σχεδίαση, η μειώδη σχεδίαση, πηγαίνοντας πιο κοντά, αρχίσαμε και συνειδητοποιήσαμε και βλέποντας στην αρχή μέσα το εσωτερικό, λέμε τι γίνεται τώρα. Πραγματικά είναι... οι χώροι ήταν τεράστιοι μέσα, άσχετο το μετά μπήκαμε και το οδηγήσαμε και μπορέσαμε και είδαμε όλες αυτές τις καινοτομίες που έχει, αλλά όλο αυτό στο μάτι πώς καταφέραν και το κάναν σχεδιαστικά. Είναι απορία άξιων. Απ' έξω είναι πολύ μοντέρνο, πολύ νεανικό θα έλεγα. Εσωτερικά πάρα πολύ μεγάλη χώρια και επίσης αυτό που εγώ ως οδηγός διαπίστωσα είναι ότι έχει ένα πολύ ωραίο, μια πολύ καλή ποιότητα κύλησης. Νιώθεις ότι είσαι σε ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο. Ο κινητήρας είναι μόλις 1000 κυβικών. Θα υπάρξει και 1500 και 1600, αλλά δεν νιώθεις ότι το αυτοκίνητο έχει παραμικρό πρόβλημα. Τραβάει ωραία, ακούγεται πολύ λίγο κινητήρας, η ποιότητα κύλησης είναι πολύ καλή. Γενικότερα συμφωνώ και εγώ ότι νιώθεις συνέστηση ότι είσαι ένα baby Touareg, να το πω έτσι. Να ολοκληρώσω λίγο αυτό που έλεγα στην αρχή. Ίσως πολλές φορές στις συζητήσεις μας στο τέλος αναφέρουμε την τιμή πώλησης, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι ένα μοναδικό στοιχείο του αυτοκίνητου, ότι με τιμή εκκίνησης σε ένα υπερπλήρες πακέτο 17.400 ευρώ, νομίζω ότι είναι μοναδική ευκαιρία για κάποιον που ενδιαφέρεται για ένα αυτοκίνητο να μπει στον μαγικό κόσμο, όπως σας είπα και πριν, τον SUV. Είναι πολύ καλό πακέτο. Δηλαδή ο Γερμανός κατασκευαστής έβγαλε από το μανίκι. Κανονικά. Βάζοντας χώρους σε ένα μικρό SUV. Ναι. Αυτό το έκανε. Πιστεύω ότι το έκανε και νομίζω ότι 80% είναι ο Γερμανός κατασκευαστής και 20% είναι η εδώ εισαγωγική Cosmocar. Και το λέω αυτό γιατί θα σας δώσω έτσι μία αίσθηση. Το μοντέλο αυτό στη Γερμανία ξεκινάει από μία βασική έκπτωση περίπου στα 18.000 ευρώ. Αυτή την έκπτωση δεν τη φέραμε καν στην Ελλάδα. Φέρνουμε την αμέσως πιο πλούσια που έχει σχεδόν τα πάντα και την προσφέρουμε 17.400 ευρώ. Τώρα μην με ρωτήσετε τι και πώς. Θα έχουμε φαντάζομαι την ευκαιρία στη συνέχεια να αναλύσουμε για ποια συστήματα μιλάμε, για ποια στοιχεία εξοπλισμού. Το θέμα είναι ότι, μια εικόνα στους ακροατές. Ότι με 17.400 ευρώ δεν παίρνεις μόνο ένα πάρα πολύ σύγχρονο SUV το οποίο έχει αυτούς τους χώρους και αυτοί οι χώροι γίνανε βέβαια και με κάποια πράγματα τα οποία έκαναν μέσα με το σειρώμενο πίσω κάθισμα το οποίο είναι πάρα πολύ βολικό ειδικά όταν θες να ταξιδέψεις μπορείς έτσι είσαι με τα παιδιά θα το πας μπροστά έχεις πολύ μεγαλύτερο χώρο αποσκευών ανεβαίνει ο χώρος δεν θες να ταξιδέψεις θες να πας μια βόλτα το πηγαίνεις πίσω είναι άνετα στα γόνατα στα κεφάλια και είναι και ψηλότερα. Σωστά. 14 εκατοστά μπρος πίσω σύρεται το κάθισμα. Με ένα πολύ εύκολο τρόπο, ενώ κάθεσαι ήδη μέσα στο κάθισμα, μπορείς να το πας μπρος πίσω πανεύκολα. Και ανάλογα, σωστά, είτε αν έχεις ψηλούς επιβάτες, το βάζεις τέρμα πίσω, αν έχεις κάποιες αποσκευές, το φέρνεις πιο μπροστά. Είναι ένα SUV που το μεταβάλλεις και το προσαρμόζεις στις ανάγκες σου. Οπότε λοιπόν, ο Γερμανός κατασκευαστής λοιπόν η Volkswagen έβαλε τον κινητήρα το 1115, ο οποίος είναι από τους καλούς και κορυφαίους κινητήρες αυτή τη στιγμή που υπάρχουν παγκοσμίως. Έκανε ένα μικρό SUV, το οποίο έχει χώρους. Τι άλλο πρόσθεσε και το κάνει κάτι το μοναδικό, σύμφωνα με τη Volkswagen. Και με τους 95, έτσι. Ξεκινάμε 95-115. Σωστά. Τι άλλο πρόσθεσε. Έχουμε ψηφιακό πίνακα οργάνων. Έχουμε ψηφιακή οθόνη, από την οποία έτσι με πολύ μοντέρνο τρόπο και πολύ εύκολα και διαισθητικά χειρίζεσαι όλες τις λειτουργίες. Έχουμε πολλά συστήματα ασφάλειας στο βασικό εξοπλισμό, όπως είναι το front assist για να αποφεύγονται οι εμπρός συγκρούσεις στην κίνηση της πόλης. Έχουμε το lane assist για να σε κρατάει στην λωρίδα κυκλοφορίας. Έχουμε ανίχνευση πεζών, ανίχνευση ποδηλατών. Έχουμε κάμερα οπισθοπορίας. Σε ένα αυτοκίνητο σε βασική του έκδοση έχουμε κάμερα οπισθοπορίας να ελέγχει κάποιος όταν βγαίνει με την όπισθεν από ένα χώρο παρκαρίσματος. Έχουμε πολύ μοντέρνο design, νομίζω πρέπει να σταθούμε σε αυτό, γιατί ένα αυτοκίνητο κακά τα ψήματα είναι κάτι που ακόμα και αν έχεις κάνει όλα τα οικονομοτεχνικά και λες θα ήθελα να πάρω αυτό κτλ. Πάνω απ' όλα πρέπει να σου αρέσει. Να το βλέπεις, να μπαίνεις μέσα. Θυμάμαι κάποιος γνώστης του αυτοκίνητου, παλιός έτσι, άνθρωπος διεθνούς αγοράς, είχε πει ότι
Το πετυχημένο αυτοκίνητο είναι αυτό που όταν το παρκάρεις κάπου, φεύγοντας απομακρυνόμενος, γυρίζεις και το κοιτάς. Και νομίζω ότι το T-Cross είναι όντως ένα τέτοιο μοντέλο. Το θέμα είναι ότι είναι υπερπλήρης. Αναλύσαμε και αυτά τα συστήματα που είπατε, που είναι συστήματα ασφάλειας και φυσικά και κάποια υπόλοιπα εδώ, κλίση εκτέτης ανάγκης που βοήθησε η κίνηση σε δρόμους, όλα αυτά. Και όλα αυτά, τα 8 τουλάχιστον συστήματα, είναι όλα στάνταρ. Στην τιμή 17.400 ευρώ εκκίνησης. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Σωστά. Είναι πραγματικά πολύ πλήρες το πακέτο. Δηλαδή προσπάθησα να δω τι παίρνει κάποιος με επιπλέον χρήματα, ποια είναι τα αξεσουάρ, και πραγματικά νομίζω ότι το αυτοκίνητο είναι ήδη... Κάποιος μπορεί να επιλέξει ίσως το αυτόματο κυβότιο, το DSG, που είναι από τα καλύτερα της αγοράς. Το οποίο ταιριάζει σε αυτοκίνητο αυτό. 7 σχέσεις σε αυτόματο κυβότιο. Να επιλέξει ίσως μια ηλιορροφή. Αλλά πραγματικά το αυτοκίνητο θεωρείται έχει τα πάντα. Έχει φώτα LED μπρος-πίσω. Πάρε το κάνω ακόμα πιο όμορφο. Να γυρίσω στο design, θεωρώ πράγματι το σχήμα του είναι εμπνευσμένο. Είναι εμπνευσμένο, αρέσει το αυτοκίνητο. Με μια έκφραση αρέσει πολύ. Αυτό που μας έκανε ακόμα εντύπωση πέρα από την οδήγηση που ούτως ή άλλως το περιμέναμε, δεν περιμέναμε μάλλον κάτι λιγότερο από ένα αυτοκίνητο Volkswagen. Αυτό που μας έκανε πραγματικά εντύπωση, γιατί είπατε και για το DSG, ακόμα και το μηχανικό κυβότιο, ήταν ο τρόπος που και η κλιμάκωση, αλλά και το πόσο ωραία κούμποναν οι ταχύτητες. Συμφωνώ απόλυτα. Και δεν ξέρω αν παρατηρήσατε και τα στοιχεία κατανάλωσης είναι πολύ καλά. Είμασταν αρκετά χαμηλά. Αρκετά χαμηλά. Κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι ένας χιλιάρης κινητήρας για κάποιο όχημα που αποκαλείται SUV δεν είναι αρκετός. Κάθε άλλο. Νομίζω ότι για το χαρακτήρα του αυτοκινήτου, τις διαστάσεις, να πω ότι είναι περίπου 4,2 μέτρα. Έχει πολύ compact διαστάσεις. Είναι πολύ εύκολο να το οδηγήσεις στην πόλη. Από την άλλη, όταν μπεις μέσα δεν νιώθεις καθόλου μα καθόλου ότι είναι ένα αυτοκίνητο τόσο μικρών διαστάσεων. Ίσως αυτός ο σχεδιασμός έτσι μέσα από το εσωτερικό που ανακαλύπτεις χώρους, ίσως αυτό το κάνει, νιώθεις ότι είσαι σε κάποιο μεγαλύτερο αυτοκίνητο. Αυτό λέγαμε και εμείς που το οδηγούσαμε, ότι δεν αισθάνεσαι ότι είσαι σε ένα αυτοκίνητο 4,2. Ναι. Επίσης να προσθέσω ότι επειδή ενδιαφέρει σίγουρα τη νέα γενιά ακροατών και οδηγών, ότι υπάρχουν πάρα πολλά έτσι, στοιχεία high-tech της σύγχρονης ψηφιακής εποχής. Είναι στάνταρ για να φανταστείτε ακόμα και η θέση φόρτισης επαγωγικά του κινητού τηλεφώνου. Μπαίνεις μέσα στο βάθος της κονσόλας μπροστά από το μοχλό ταχυτήτων, ακουμπάς το τηλεφωνό σου και αυτό αυτόματα αρχίζει να φορτίζεται. Υπάρχουν 4 θύρες USB. Οι 2 από αυτές είναι για τις πίσω θέσεις. Μπαίνουν συνεπιβάτες κάποιοι στην πίσω σειρά καθισμάτων και αμέσως έχουν τη δυνατότητα είτε να φορτίσουν το κινητό τους, είτε να το συνδέσουν με το ηχοσύστημα, όπως και η σύνδεση αυτή γίνεται πολύ πιο εύκολα και άμεσα από τις προστινές θέσεις, να ακούσει κάποιος τη μουσική του, να μεταφέρει τα αρχεία του ή να χρησιμοποιήσει το κινητό του για πλοήγηση. Ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος από τη σύγχρονη εποχή που τόσο πολύ σημαντική είναι η συνδεσιμότητα, το connectivity, το T-Cross το διαθέτει στο βασικό του εξοπλισμό. Κύριε Μαρτίνο, έτσι μια ερώτηση που θέλω να την κάνω για σε εσάς, ο οποίος είστε στην Κοσμοκάρ, στην επίσημη εισαγωγή Volkswagen στη χώρα μας. Αυτό το μοντέλο με τα τόσο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με πλούσιο εξοπλισμό, με πράγματα τα οποία δύσκολα τα βρίσκεις σε ένα άλλο μοντέλο της ίδιας κατηγορίας. Φέροντας το λοιπόν, η Volkswagen στην γκάμα της θα επηρεάσει καθόλου τα άλλα αυτοκίνητα ή βλέπετε ότι όποιος πηγαίνει για ένα μικρό SUV θα πηγαίνει στο T-Cross? Γιατί έχουμε το T-Roc. Έχουμε λίγο πιο πάνω το T-Roc, έχουμε λίγο πιο κάτω το Polo. Μπράβο. Οπότε έχουμε ένα θεματάκι, γιατί κακά τα ψέματα, άμα μπεις σε μια εταιρεία Volkswagen, είναι τόσο πλούσια η γκάμα που πηγαίνεις από το ένα μοντέλο στο άλλο. Και τώρα έχετε ένα μικρό SUV με αυτά τα χαρακτηριστικά σε αυτή την τιμή και ίσως επηρεάσει τα υπόλοιπα μοντέλα. Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά πλέον ζούμε σε μια εποχή που έχει εξελιχθεί τόσο πολύ, που οι κατασκευαστές αφενός έχουν τη δυνατότητα, αφετέρου νιώθουν ότι για να είναι πετυχημένοι πρέπει να αφουγκράζονται τις ανάγκες του κόσμου. Οπότε θα έλεγα ότι είναι μονόδρομος για την κάθε μάρκα.
να προσφέρει στην αγορά αυτοκίνητα που κουμπώνουν στις ανάγκες του καταναλωτή. Από εκεί και πέρα, ναι, είναι αλήθεια ότι προκαλούμε ένα μικρό πονοκέφαλο και στον αγοραστή, όπου έχει να διαλέξει μέσα από μια μεγάλη γκάμα. Θεωρώ ότι για μας το κλειδί είναι να προσφέρουμε ως μάρκα την τεχνολογία, την ποιότητα, την ασφάλεια, το design που αρέσει ο καταναλωτή. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με το πορτοφόλι του, μπορεί να επιλέξει όποιο μοντέλο της γκάμας του αρέσει. Σημαντικό είναι για μας να επιλέξει Volkswagen και νομίζω ότι έχουμε την πεποίθηση ότι του προσφέρουμε μια εξαιρετική γκάμα από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο. Από εκεί και πέρα, ανάλογα τις ανάγκες του, ο καθένας μπορεί να επιλέξει. Και είναι αλήθεια ότι τα μοντέλα πλέον είναι τόσο πολλά, η γκάμα τόσο πλούσια, που ανά περίπου 2.000 ευρώ κάποιος μπορεί να αλλάξει το μοντέλο επιλογής, όπως είπατε και εσείς, Polo, T-Cross, Golf, T-Roc, μετά έχουμε το Passat, έχουμε το Tiguan, πιο ψηλά έχουμε το Touareg. Αυτή τη στιγμή η Volkswagen, όσον αφορά τουλάχιστον στα SUV, έχει την πιο πλήρη γκάμα στην αγορά. Και με πολύ μικρά κενά, πολύ μικρά πηδηματάκια από τη μία κατηγορία στην άλλη, κατηγορία τιμής, μπορεί κάποιος να επιλέξει αυτό που χρειάζεται για τις ανάγκες. Νομίζω είναι ένας ευχάριστος πονοκέφαλος. Σίγουρα για κάποιους είναι ευχάριστος πονοκέφαλος. Οπότε μπήκαμε λοιπόν σε μια, μάλλον η Volkswagen μπήκε σε μια δικασία ότι ο άνθρωπος που θα μπει να αγοράσει, θα μπει να δει Volkswagen, να έχει σίγουρα μπροστά του όλες τις επιλογές σε πολλές κατηγορίες, οπότε να επιλέξει Volkswagen. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό ακριβώς. Από εκεί και πέρα, ένα πολύ καλά δομημένο και μελετημένο δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, το δίκτυο των επίσημων εμπόρων της Cosmocar, άρτια εκπαιδευμένη, με ένα πολύ καλό after sales και έτσι, προσήλωση στις ανάγκες του πελάτη. Νομίζω ότι γενικότερα η μάρκα προσφέρει ένα εξαιρετικό πακέτο με εξαιρετικά μοντέλα και όλες τις υπηρεσίες μετά την πώληση που χρειάζεται ο σύγχρονος καταναλωτής. Κύριε Μαρτίνο, η τάση της αγοράς πλέον πάει στο μικρό SUV, ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, το κατά πόσο είναι όντως τελικά ψυχολογικό το φράγμα των 20.000 όταν σπάει προς τα κάτω. Ναι, σίγουρα όλη η αγορά τόσο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς πηγαίνει προς τα SUV. Και να σχολιάσω εδώ ότι βλέπετε οι κατασκευαστές οι ίδιοι προσφέρουν τα μοντέλα αυτά τα οποία αρέσουν στον κόσμο. Δεν διαφέρουν τόσο πολύ από τα μη SUV, αλλά μόλις κάποιος μπει σε ένα όχημα που αμέσως κάθεται, δεν θα σας πω πολύ, αλλά 5 εκατοστά ψηλότερα από ό,τι έχει συνηθίσει, έχει καλύτερη εποπτεία του δρόμου, μπορεί να χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητο έτσι να κάνει τα χόμπι του και για τον ελεύθερο χρόνο του καλύτερα, είναι δύσκολο να γυρίσει πίσω. Η κατηγορία των SUV αυξάνεται συνεχώς. Σήμερα στην Ευρώπη περισσότερα από το 1 στα 3 αυτοκίνητα που πολλούνται είναι SUV. Και αυτή είναι μια τάση που όλο και μεγαλώνει. Και να πω εδώ με την ευκαιρία ότι δεν είναι τυχαίο αν παρατηρήσετε ότι τα ηλεκτρικά μοντέλα που βγάζουν πλέον οι κατασκευαστές, η πλειοψηφία τους έχουν SUV σχήμα, γιατί αυτό έχει και ένα επιπλέον πλεονέκτημα με πιο εύκολη, πιο καλά διαχειρίσιμη χώρη για την αποθήκευση της μπαταρίας. Γενικότερα αυτή είναι μια τάση. Νομίζω ότι ήταν πολύ μεγάλη η απάντησή μου και ξέχασα τη δεύτερη ερώτησή σας. Όχι, το φράγμα των 20.000. Ναι. Γιατί το T-Roc, ας πούμε, ξεκινάει από τις 19.800 ευρώ. Υπάρχει αυτό, έτσι όπως έχουμε μιλήσει και εμείς με τους ακροατές που μιλάμε καθημερινά, βλέπουμε ότι είναι το 12, 15, άντε 16 και μετά από το 16 πάμε μέχρι το 20. Δηλαδή υπάρχουν κάποια σκαλοπάτια για τους αγοραστές. Το είπατε πολύ ωραία όμως. Ακριβώς εκεί στη μέση αυτού του σκαλοπατιού έρχεται και κουμπώνει το T-Cross. Λίγο πάνω από τις 17.000 και αγοράζει κάποιος ένα SUV. Οπότε αλήθεια είναι ο γεγονός ότι πριν 6 μήνες ένας που έβλεπε κάποιο SUV στον δρόμο και θα ήθελε να αποκτήσει ένα από αυτά, σκεφτόταν αυτό το 20.000 plus, το σχεδόν 20.000. Πλέον αυτό έχει κατέβει πιο κάτω, λίγο πάνω από τις 17.000, το εισιτήριο για τον κόσμο των SUV. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Έτσι ακριβώς. Και να πούμε λίγο μόνο ότι υπάρχει, είπαμε, 17.400 είναι η έκδοση. Καταρχήν έχουμε δύο εκδόσεις, για ευνόητους λόγους, γιατί δεν χρειάζεται το αυτοκίνητο να πάρει κάτι τόσο πολύ. Έχει από την πρώτη έκδοση όλα αυτά που χρειάζονται.
η έκδοση Life και η έκδοση Style. Έτσι ακριβώς. Και έχουμε και το χιλιάρι των TSI με τις 115 ύπους. Εκεί είμαστε 18.850 ευρώ. Με DSG Κυβότιο 20.350 και πάμε και μια έκδοση Diesel 1,6 με 95 ύπους στις 20.250 ευρώ. Θα έχουμε και κάτι άλλο? Ίσως κάποια στιγμή να μπλουτιστεί η γκάμα των κινητήρων. Κάποια κινητήρα στο μέλλον, ακόμα γι' αυτό δεν έχω κάποια στοιχεία. Οπότε, T-Cross 17.400 ευρώ. Εκπληκτική τιμή για κάτι μικρό, πραγματικά είναι η τιμή που έπρεπε να υπάρχει για να μπορέσει να φέρει τον υποψήφιο αγοραστή να σχοληθεί με ένα μικρό SUV. Ένα πραγματικά πολύ καλό ολοκληρωμένο αυτοκίνητο. Παρέχει τα πάντα. Ασφάλεια, λειτουργικότητα, φυσικά την αίσθηση έτσι, το να οδηγεί ένα Volkswagen και όλα αυτά. Κύριε Μαρτίνο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στην παρέα μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Πάντα μεγάλη μου χαρά και να σας βλέπω από κοντά αλλά και να συμμετέχω στην εκπομπή εσύ από τόσο μακριά μέσω τηλεφώνου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία με το νέο σας μοντέλο. Ευχαριστώ εγώ. Καλό Πάσχα εύχομαι σε εσάς και τους ακροατές σας και τις οικογένειές σας. Να είστε καλά. Πλήθος των δημοσιογράφων και εδώ στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό έχει εκθιάσει πολλά πράγματα από το νέο Volkswagen T-Cross. Δηλαδή δεν είναι ότι ξαφνικά βγήκε ένα μοντέλο Volkswagen. Α, έβγαλε Volkswagen ένα νέο μοντέλο και παιδιά, τι. Όλοι σταθήκανε σε 2-3 πραγματάκια. Οι χώροι, εντάξει, κινητήρες όλες υπάρχει του Volkswagen. Θα μείνω σίγουρα στον 100, με του 115 ύπους. Είναι για μένα ο κινητήρας κλειδί της Volkswagen. Χώροι. Και ο σχεδιασμός πραγματικά είναι τρία πραγματάκια τα οποία έχουν δέσει και έχουν κουμπώσει πάντως και πολύ με ωραία. 95 ύπους, γιατί εγώ οδήγησα με τους 95 ύπους, η ροπή του, έτσι, τα 175 νημόμετρα από τις 2.000 στροφές ήταν μια χαρά. Έτσι, και μιλάμε για κάτι επιδόσεις στο 0% στα 11 σχεδόν δευτερόλεπτα και τελική 188 χιλιόμετρα την ώρα. Βέβαια θα μου πεις με τους 115 έχεις 10 και 200. Σωστά. Αλλά δεν, νομίζω ότι δεν υπάρχουν έτσι πλέον τόσο πολύ. Και μια κατανάλωση έτσι που, γιατί όταν έχεις ένα αυτοκίνητο για λίγη ώρα, θα το πάρουμε βέβαια αργότερα για εκτενέστερα, αλλά όταν έχεις λίγη ώρα και προσπαθείς να βγάλεις πολλά πράγματα, έτσι ήμασταν, σίγουρα ήμασταν καλά. Ήταν γύρω στα 6,3 η κατανάλωση, ήταν μια χαρά. Και είναι αυτό ένα μοντέλο που πλέον για μένα βάζει δύσκολα στους πολιτές της Volkswagen. Δηλαδή ο άλλος που θα μπει μέσα στην αντιπροσωπεία της Volkswagen έχει να επιλέξει, αν ξεκινήσει δηλαδή από το Polo και έχει μια απόκληση 4-5 χιλιάδων αναλόγως την οικονομική του κατάσταση και το πόσο θέλει να πάρει ένα αυτοκίνητο SUV ή μικρό, πραγματικά δύσκολα. Δύσκολα πράγματα για τους πολιτές της Volkswagen, αλλά εντάξει, είπαμε πλούσια γκάμα, πολλά αυτοκίνητα και αυτό που είπε ο κ. Μαρτίνος, ότι πρέπει να μείνει εκεί. Να μπει μέσα και να διαλέξει ένα αυτοκίνητο Volkswagen. Εντάξει, αυτή είναι και η λογική. Λοιπόν, κάτσε να πάρουμε μια ανάσα λίγο και να πάμε έτσι να κάνουμε και... Πριν πάρουμε ανάσα, δύο λεπτάκια ακόμα για να κάνουμε την κλήρωση. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526, ένα... διημεράκι στο ξενοδοχείο Παραδοσιακό στο Λουτράκι Αριδέας. Για ένα λεπτό, ίσα να πούμε χορηγό, για να πούμε χορηγό και να πούμε και ότι μετά, έτσι, μετά από εδώ πάμε Auto Tuning, όσοι πιστοί, έτσι, να έρθετε και να μας, να τα πούμε μάλλον από εκεί κοντά, στην έκθεση. Χορηγός εκπομπής είναι η Kia Velmar που βρίσκεται στο 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Εκεί μπορείτε να πάτε και να οδηγήσετε, καθώς έχει υπάρχει πλήρη γκάμα test drive μοντέλων, και να οδηγήσετε το αγαπημένο σας Kia, Picanto, Seed, Stonic, Sportage. Πάτε, κάντε ένα test drive, δείτε τα μοντέλα από κοντά και μοντέλα, πραγματικά... Μοντέλα, εδώ είμαι. Νάτος. Το πιο ωραίο αυτό μοντέλο. Πρέπει να πάρουμε τον Γιώργο τον Συργό και να πάμε μια φορά να κάνουμε έτσι ένα βιντεάκι εκεί στην οικία. Ναι, πραγματικά θα ξεφύγει. Μη σου πω δύο βιντεάκια. Έτσι. Αυτά είναι. Σε έκοψα τελείως εκεί με τα μοντέλα, τι έλεγες.
Τα είπαμε τα μοντέλα. Τα είπαμε, τέλος. Τεστ drive. Είμαστε, ότι είμαστε τα μοντελάκια του Λίμπερο. Είστε η K19 του Λίμπερο. Το είπαμε αυτό. Έτσι. Και δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα ειδικά λάμπει από χαρά. Λάμπει. Γιατί δεν ξέρω ακόμα, αλλά λάμπει. Μήπως έχει εισιτήριο. Πάμε. Εισιτήριο. Θα σου γράψω το σπίτι μου. Δώσε μας ένα νομεράκι από το 1 μέχρι το 31. Γιατί άμα. Να πάρουμε σήμερα το 8. Ωραίοτατα. Ωραίοτατα. Μια χαρά. Δύο μηδενικά που άμα ενωθούν κάνουν 8 ρε. Εντάξει. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, τυχεροί έχουμε. Είναι η φίλη Μαρία η Τρέμ Κατζή. Έτσι. 6981-184. Θα πάει στο παραδοσιακό και οι υπόλοιποι έχουμε άλλες δύο ευκαιρίες τουλάχιστον για παραδοσιακό μέχρι να έρθουν οι καλοκαιρινές αποδράσεις. Γιατί θα έχουμε καλοκαιρινές αποδράσεις, Τάσο. Θα έχουμε μια καλοκαιρινή δύο. 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 Και τρεις. Λοιπόν. Και τριήμερα κιόλας. Έτσι. Τα υποσχόμαστε. Και η υπόσχεση εδώ είναι πράξη. Τα υποσχόμαστε, φίλε. Τώρα που πριν αρχίσει η σεζόν η πόλη. Μάλιστα. Λοιπόν. Εδώ κάπου θα σας αφήσουμε να κάνουμε το διάλειμμα από νωρίς για να μπει ο Γιώργος ο Συρίγος. Ο τεράστιος Γιώργος Συρίγος. Κανονικά στην ώρα του για να μπορέσει να σας προσφέρει μία ακόμα εκπομπή μνημείο εδώ στο Λίμπερο 107,4. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο στις 9 η ώρα, μεγάλο Σάββατο. Θα τα πούμε. Μεγάλο Σάββατο είναι ρε φίλε, δηλαδή πώς θα γίνει. Εγώ δεν θα έρθω. Έτσι. Εγώ δεν θα. Λοιπόν, όσοι να ξεκινήσετε τις εκδρομές σας πριν την εκπομπή του Σαββάτου, πολύ προσοχή στο δρόμο, ζώνες, τηρούμε κώδικα οδικής κυκλοφορίας, κράνη, πηγαίνουμε όλοι, γυρίζουμε όλοι. Γιατί δυστυχώς πάλι δεν λείψανε τα άσχημα μαντάτα, ειδικά εκεί στην Κρήτη, είχαμε πολλά και διάφορα. 20χρονα να χάνουν τη ζωή τους, γιατί δεν φρόντισαν να οδηγούν όπως πρέπει. Λοιπόν, από τον Γιάννη τον Αντωνόπουλο εδώ. Από τον Μάο Αναγνωστόπουλο στο κέντρο. Και τον Τάσο Κοτσάνη στην ακραία αριστερά. Έτσι ακροαριστερός λοιπόν. Κοίτα, όπως με βλέπει ο... Είσαι άκρα δεξιά. Ναι. Δηλαδή όπως και να έχεις άκρα. Άρα όλα είναι θέμα οπτικής. Είναι θέμα οπτικής. Πώς το βλέπει ο καθένας. Να έχετε ένα καλό και safe Σαββατοκύριακο. Γεια σας.